σε κάνω καταπληκτικό φωτσικό προχωπημένο καψούριδε! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήρια και αθλητήρες, κάνουμε το θα πάμε και σήμερα κάτι ωραία ράδιο ψυχοθεραπείο. Και αν την ψυχοπλακωτισμό, λέμε, πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα. Να κάνουμε και σήμερα κλειστή δίπλα στενοχώρη για να περάσουμε την παρακάτω τα πόδια της μελαγχολίας, να δείξουμε τις διαφυστικές πινακίδες. Και να πάει το βράδυ ο μυδικός στο σπίτι και να πει γυναίκα, τέλος, εμέτησα και αλλάζω επάγγελμα. Γιατί τζιέρι μου, γιατί πασά μου, γιατί κολόνα του σπιτιού, γιατί ακρογωνιέ λίθε του οικοδομήματος, γιατί άστρο φωτεινό μου, γιατί κορώνα στο κεφάλι μου, γιατί ήρθε ο άλλος και με έκανε μία τρίπλα και μου σπάσε τα υδραυλικά, μου σπάσε τα άλατα στη μέση. Με έριξες διαφημιστικές πινακίδες. Μου έρχονται δύο τρίπλες τέτοιες, φέτος που έχει κάνει ο Βιερίνια φίλε. Αυτό που πάμε όλοι μάλγαρα. Και τραβάει ξαφνικά είναι στη Βουρβουρού. Γεια σας. Ήρθαμε. Αυτό που πάνε όλοι προς μία κατεύθυνση και ενώ είναι πρόσεξη φίλε, είναι 31 στα 32, έτσι. Αυτή είναι μια κίνηση που ένας 20-25 αν την κάνει χαβαλέ. Πάνε, τον αφήνει τον άλλον, έχει πάει και έχει πέσει τα κάγκελα στο προάνω της Βαρβάρας. Εκεί μπροστά στο τυχάκι που λέει ΠΑΟΚ, εμείς είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, εκεί στο τυχάκι. Πάει και πέφτει εκεί πάνω ο άλλος. Και ο άλλος έχει κάνει αυτό χειρόφωνο και έχει κάνει μία. Και γυρίζει ρε παιδί μου, κάνει μια αναστροφή. Τι ωραία αυτή η τρίπλα. Αυτή την τρίπλα την έχει κλέψει ο Κριστιάνο Ρονάλντο από το Βιερίνια. Έτσι λέμε εμείς. Στη Ρεάλ λένε ότι την έχει κλέψει ο Βιερίνια από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Εγώ λέω έτσι, εσύ βγες και πες ότι είναι αλλιώς. Ακούστηκες που λένε. Έχουμε και σήμερα ετοιμάσει ωραία πράγματα. Θέλω όπου και να είστε. Είστε στο αυτοκίνητο και πηγαίνετε στη δουλίτσα σας. Είστε στο αυτοκίνητο και πηγαίνετε στη δουλίτσα σας που είναι λίγο μακριά. Πολίτες, φαρμακάδες, οδηγοί, φορτηγατζίδες, αστικατζίδες, σούξου μουξου. Φεύγετε εκτός έδρας, βεβαίως. Είστε αυτό το διάστημα χωρίς δουλειά και σας έχει πιάσει μια στεναχώρια. Μην είστε ενοχικοί, μην είστε μελαγχολικοί μαζί. Παρεούλα, εδώ είμαστε, μπαίνουμε, μας βάζετε μέσα στο σπίτι σας. 19 χρόνια, η σεζόν η επόμενη Σωτήρη Δασκαλάκη, η σεζόν 18-19 είναι φίλε 20 χρόνια εκπομπές φίλε. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό. Η χρυσή κασετίνα, θα κυκλοφορήσουμε δώρο με δώρο μπλουζάκι. Κάτι θα κάνουμε τον χρόνο, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τα τακτοποιήσω λίγο, αφήστε γιατί περάσαμε λίγο ένα δύσκολο διάστημα μετά από τις 25 Φεβρουαρίου. Δεν υπήρχε τίποτα. Σας λέω μόνο ότι είχαμε κλείσει να έρθουν. Ο Κρομλίδης θα παίξουμε με τα κλαρίνα μας εδώ πέρα. Σούξου μουξου και τις λίρες και, και τους κεμετζέδες. Είχαμε κλείσει διάφορα άλλα ονόματα. Ο Ζαφίνης, ο Βασίλη, όλα άκυρα. Όλα. Με τι ψυχολογία. Εδώ μου κλέψαν το πρωτάθλημα. Θα φάω εγώ με τα τέλεια να βαράω. Όρεξη να έχετε, εδώ θα είμαστε. Παρεούλα και θα κάνουμε ομορφιές. Θα κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Τι είναι λέει το σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Αυτό που καταλαβαίνει ο καθένας. Σου δημιουργεί ένα άγχος. Φιλέ, θα κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Ένα άγχος ή μια ψυχική εφορία. Όχι ρε φίλε. Ενώ είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Θα κάνουμε σουλουμουντρούχουμ. Ο σουλουμουντρούχουμ δεν είναι Ρουμάνος τερματοφύλακας. Ε. Άντολι σουλουμουντρούχουμ. Αναπληρωματικός του Ντουκαντάμ για ένα διάστημα. Αλλά μετά πήρα γάντια βασικού. Όταν δεν ισχύει αυτό τελικά. Είναι μύθος. Αυτό που λέγανε ότι κόψαν τα χέρια του Ντουκαντάμ. Ο κόσμος με τι ασχολείται ας πούμε. Με τι ασχολείται, με τι ασχολείτο, που λένε, με τι ασχολείτο, τότε. Εμείς, εδώ είμαστε, θα κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντική ζουμουσάδα. Έχω υπερατού δωράκλα και έχω χαρά που θα δώσω σήμερα μία υπερατού αλμπουμάρα. Ένα άλμπουμ για τη Ρωσία, το Μουντιάλ που ξεκινάει σε λίγες μέρες. 669 αυτοκόλλητα, να πιαστεί ο αγκώνας σας, ο αυχένας σας, να βγάλετε το τραπέζι στο πλάι από το σαλόνι και να τα πλώσετε πάνω στο χαλί αν δεν έχετε μαζέψει τα χαλιά. Γιατί όλο αυτό το πράγμα είναι μια μυσταγωγία. Δεν υπάρχει μυρωδιά από το αυτοκόλλητο του Σπανίνη. Μαζί με τις βενζίνης, του νεύτη και του φρεσκοκουρεμένου γκαζόν τάχω στην τετράδα μου. Ναι, όταν είναι βρεγμένο εννοείται φίλε.
φρεσκοκουρεμένο, βρεγμένο γκαζόν. Θέλω να βγω να παίξω ξυπόλυτος μπάλα επάνω. Και ας είναι πλαστική η μπάλα από αυτές που πουλάνε στα περίπτερα, δεν με πειράζει, που τη σουτάρεις και κάνει οχταράκια από τον αέρα. Ας είναι αυτή η παλιά η πέτσινη που επειδή έχουν βραχεί οι ραφές φαίνεται το βυζί μέσα που λέγαμε. Εκείνη η κόκκινη σαμπρέλα. Εμείς έτσι μεγαλώσαμε και δεν μας πείραζε. Και αυτός που έφερνε την μπάλα μπορεί να ήταν ο αρχιμαλαμπίπιπ, ο χειρότερος, ο Φλόρος, ο Βοτιρομπεμπές, ο Ρουφιάνος, οτιδήποτε, ξαφνικά έπρεπε να γίνει φίλος μας. Γιατί αυτός είχε την μπάλα. Αυτός διάλεγε ποιους θα πάρει μαζί του. Και ήταν αυτές οι τόσο επιφανειακές και ψεύτικες φιλίες. Τις βρίσκεις βέβαια και σήμερα αυτές, παντού. Αλλά θέλω να πω ότι τότε ήμασταν αναγκασμένοι σε αυτόν ο οποίος ήταν ο μπαλούχος, ο κάτοχος, να το παίξουμε και λίγο φίλοι. Τι να κάνεις. Έτσι μεγαλώσαμε. Χωρίς τάμπλετ, χωρίς PlayStation 4, χωρίς Pro Evolution, χωρίς manager, χωρίς τίποτα από όλα αυτά, πίνοντας νερό από το λάστιχο στην οικοδομή, δεν αρρώστησε ποτέ κανένας μας, ενώ ήπιαμε, πρέπει να έχουμε πει, 100.000 κολοβακτηρίδια, ενώ κάναμε σίγουρα μια φορά μπάνιο μέσα στον ασβέστη που έκρυβε εκείνη η αμμουδιά, ο λόφος, το πόδι μέσα να σε καίει, ενώ σίγουρα πηδήξαμε από τον ημιόροφο της οικοδομής, η οποία ετοιμαζόταν και ήταν μόνο τα μπετά, οι πιο τολμηροί ανέβηκαν και στον πρώτο, γιατί κάτω υπήρχε ο αμόλοφος. Εμείς στην Κούνια, στο κορυφαίο της σημείο, αφήσαμε τα χέρια μας ελεύθερα και νιώσαμε ότι για λίγο πετάμε. Ότι είμαστε οι βασιλιάδες των εθέρων. Με λαχωρό περνάω τώρα και βλέπω άδειες κούνιες. Άδειες κούνιες. Γιατί? Γιατί έχει μπει το παιδάκι και παίζει κούνια μέσα από τον υπολογιστή. Και το λέω για όλα τα παιδιά. Πιάνει ο μικρός μου, δεν είναι ούτε 3 ετών. Ξέρει, πάει σε εφαρμογές, ανοίγει τις φωτογραφίες, πάει στα βιντεάκια. Αν βρει καλή εικόνα που του αρέσει, την μεγαλώνει, την ξαναμικραίνει, πάει στο πλάι. Σας λέω ειλικρινά, δεν λέω ότι ο γιος μου είναι διάνοια, όλα τα παιδάκια έτσι τώρα. Αλλά γαμώ τον πελά μου, λίγο αλάνα δεν υπάρχει. Λίγο αλάνα. Αν ρωτήσουμε τώρα παιδάκια που είναι 13, 14, τι είναι τσανταλίνα μανταλίνα, ξέρεις? Το πολύ πολύ να σου πει είναι καμία τραγουδίστρια, να πούμε, από το Ισραήλ, ξέρω εγώ, πήγε στην Eurovision αυτή. Τσανταλίνα μανταλίνα και στον κόλο μια σωλήνα. Θεωρώ ότι όλοι έχουμε θέματα οσφιαλγίας, κάτι στενώσεις να πούμε στην οσπονδυλική στήλη, δεν υπάρχει περίπτωση. Θεωρώ ότι ένα μέρος είναι από τσανταλίνα μανταλίνα. Που όταν έπαιρνε φόρα ο τελευταίος ο χοντρός που του είχε πέσει το τζιν και φαινόταν η κολοχαράδρα, άκουγες, εσύ ήσουν ασκημένος και ήσουν στο τούνελ, έτσι. Άκουγες το φόβο να έρχεται. Και ξαφνικά έλεγες πάνω μου θα σκάσει. Άιντε, γράου επάνω και να πέσουν κάτω. Χέρια, πόδια αυτά. Περνάω κλιμακτήριο. Πείτε μου, μήπως περνάω κλιμακτήριο, 47 μου. Μήπως βλέπω ότι χάνονται όλα αυτά λίγο-λίγο. Χαίρομαι πλέον όταν περνάω από 5x5 και βλέπω παιδάκια μέσα να παίζουν μπάλα. Λέω, να, κάτι έχει μείνει από μας. Γιατί αυτό είναι κάτι δικό μας, έτσι. Και ούτε απορρίπτουμε φυσικά την τεχνολογία. Μαγικό είναι να παίζεις με την κονσόλα. Και είναι ζωντανό, είναι σαν να είσαι εκεί. Ο άλλος φοράει ένα. Πήγα στον ανεψιό μου το καλοκαίρι. Έλα, λέει, θείο, λέει, να παίξουμε μπάλα. Λέω, πού να παίξουμε, δεν έχω, λέω, είμαι λέω, δεν έχω ρούχα. Τι ρούχα, λέει, περίμενε, λέει, φορέσω, λέει, το λουρί, λέει, στο πόδι. Μου βάζει ένα αυτοκόλλητο στο πόδι, ανοίγει τη τηλεόραση. Εδώ είμαστε, λέει, τώρα. Είναι το τέρμα και σουτάρεις. Φίλε, σουτάρεις και κανονικά σουτάρεις την μπάλα. Έχω, λέει, και τένις, έχω, λέει, και τρέξιμο, λέει, στο δάσος. Το φοράς αυτό το μαραφέτη. Έχω, λέει, περίμενε να δεις, λέει, το τένις. Βάζει την ταινία στο χέρι και είναι κανονικά, παίζει τένις, φίλε, και μπορεί να γίνεις μουσκεμα. Αθλείς μέσα στο σπίτι, άκου να δεις. Το ξέρεις αυτό το πράγμα? Κανονικά, φίλε, το τοπίο είναι σαν να είσαι εκεί. Σαν να είσαι εκεί. Ένα πάνω είναι σαν ένα πανί, ρε παιδί μου, επάνω, και αυτό το πράγμα
επικοινωνεί με την οθόνη. Έχει έναν αισθητήρα και καταλαβαίνει ότι είναι το κέρος κτλ. Λέω αυτό γίνεται. Βγαίνει λέω και σε σφαλιάρα. Να με λέω κερκίδα και να είναι ο διαιτητής μπροστά ή ο επόπτης. Λέει δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα. Ο μάγκας που θα το κάνει, δηλαδή να έχει εξομοίωση ποντίκι. Άρα ετόπλο, κομίνι. Και να. Πώς θα λέγεται το παιχνίδι, θα λέγεται, ξέρω εγώ, κερκίδα play. Ε? Πίδα το φράχτη. Χτύπα το βλάκα. Κάπως έτσι, ρε. Χτύπα. Δεν είμαστε υπέρ της βίας, αλλά ένα μπατσάκι, ρε παιδί μου. Ένα τάκ, έτσι. Και θα έχει κλίμακες εκεί. Ο επόπτης γρήγορος. Πολύ γρήγορος. Και γαμώ τις ταχύτητες. Ο Usain Bolt σφυρίζει το δικό σου μάτς. Και φαντάζομαι τους Γιάννης και τις φάτσες, έτσι. Γιατί θυμάμαι εγώ στο FIFA 2001 που είχα, που είχε δασία. Δηλαδή, οκ. Okay. Αλλά θυμάμαι ότι φτιάχναμε εμείς τις φανέλες, φτιάχναμε εμείς φάτσες. Πώς θα τον φτιάξεις. Να τον φτιάξεις και να είναι ίδιος, ρε παιδί μου, και να λες αυτός τώρα έρχεται και μου κλέβει το πρωτάθλημα. Stolen Championship. Yes, βελάκι. Τικ, τικ, κλικ. Afraid to play. Κλικ. Ξέρω εγώ πώς είναι το ψεύτικος. Fake τραυματισμός. Fake injury. From Spain coach. Big school of theater. Κοτοπούλη. Δημήτρη Χόρν, σχολή. Αυτά που λέτε. Χορηγούς δεν είπα. Τους αγαπώ και με αγαπάνε. Και χρόνια στηρίζουν. Δεν έχω να πω κάτι. Δεν έχω να πω. Πού πήγες εκεί. Πού θα πας εκεί. Μαζί. Πραγματικά μαζί. Ούτε να ρωτήσουν. Τίποτα. Δεν μπορώ να μην πω. Τι να πω για την ηλεκτρονέτ. Παμπουκίδης Νικολαίδης. Μόνο τα δώρα. Προχθές είχα τη λίστα στο σπίτι μου. Καθάριζα κάτι. Κοιτάπια να πούμε. Τι δώρα έχουμε δώσει τα χρόνια που είναι ο ηλεκτρονέτ χορηγός. Παιδιά, τηλεοράσεις, DVD player, γιγαντοοθόνες, MP3 players, κονσόλες PlayStation, tablet, άπειρα, κλιματιστικά, σκούπες, κινητά τηλέφωνα, laptop, MP3, δηλαδή παιδιά, απίθανα πράγματα, απίθανα. Τι να πω για τον άνθρωπο, τι να πω. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα στον Sony, στον Mr. Sony στη Βόρεια Ελλάδα, που άκουσε αυτό που λέγαμε προχθές ότι είναι τόσο ζωντανή η εικόνα που ο άλλος παίζει beach volley, είναι τόσο ζωντανή και έγινε η δική σου πλάτη, έχεις εσύ αμμουδιά στο δάχτυλο μέσα μεταξύ μεγάλου και μικρού εκεί που πιάνει, ότι η άλλη φυλάει τον τύπο και έχεις κραγιόν εσύ στο δικό σου το γιακά, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όσοι δεν είστε φρόνιμοι γυναίκα, τι να σου πω. Εγώ, εσύ το στεφάνι μου, μα έχεις εσύ κραγιόν στο γιακά. Τι παπά μου πουλάς, γυναίκα, ήμουνα πολύ κοντά στην οθόνη της Sony Bravia. Την 55άρα. Τι περίμενες. Τρώει ο άλλος γύρω, λαδώνει το δικό σου το χέρι, βαριστομαχιάζεις εσύ. Και ρεύεσαι κιόλας όταν πιει μετά το αναψυκτικό με τον ανθρακούχο. Δεν ξεχνάτε, 51 χρόνια, ηλεκτρονέτ Παπουκής Νικολαίδης. Για γυαλί, οράσεως, ηλίου. Όταν ο άνθρωπος σου βάζει το γυαλί και χαίρεται που σε βλέπει με το γυαλί και τον βλέπεις πριν τον πληρώσεις ή πριν δώσεις τη συνταγή, καμαρώνει που έχει βρει γυαλί για σένα ο Μανολόπουλος, επειδή τον καταλαβαίνω, είναι όταν μου πετυχαίνει κάτι στην εκπομπή, «Α, μαν, εδώ είσαι», λέει, «φίλε!» Ή του ξέρω πάει, «Εδώ είστε, κυρία μου, έχω τύχει, έχω πάει για κουβέντα, για καφέ». Πώς το χαίρεται που βλέπει, ας πούμε, βλέπει την κυρία ή τον κύριο ή το παιδάκι που του βρίσκει το γυαλί. Ό,τι κάνεις με μεράκι, με ψυχή, ό,τι ξοδεύεις από το μέσα σου, δεν μπορεί να μην είναι καλό, ρε φίλε. Μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει. Αυτό είναι τελείως υποκειμενικό. Αλλά θα έχει ψυχή μέσα, θα είναι ωραίο. Μα εκπομπή κάνεις. Μα ηχοληψία κάνεις. Μα ο φορτηγό οδηγάς. Οτιδήποτε. Μα ψωμιά φτιάνεις στο αρτοποιείο. Οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Μα μπαλίτσα παίζεις. Θέλετε να δούμε σε αυτούς που έχουμε τώρα πόσοι βάζουν μεράκι μέσα. Μα βάζουν μεράκι μέσα. Ο Αντελίνο βάζει μεράκι. Έστειλε ψεύτικες ακτινογραφίες στους μπούφους της Βόλσμπουργκ. Και λέει με τραυματίες πρέπει να μείνω εδώ. Γιατί ήταν τότε η διαπραγμάτευση για να μείνει. Δεν έφευγε από εδώ. Ο Βαρέλα δεν έχει γίνει ένα πράγμα. Δεν έχει βάλει μεράκι. Δεν έχει βάλει μέσα ψυχή. Και λες αυτός μήπως ήτανε κάποτε στο βαρελάδικο πόρτα
και από εκεί του βγήκε το όνομα. Αυτός πρέπει να ήταν από πάντα, πρέπει να ήταν εδώ ο Βαρέλας. Και τον βλέπεις πώς παθιάζεται. Ο Μάτος, σαν να είναι από την, στα σύνορα Πολύχνης Ευκαρπίας. Εκεί, ανάμεσα κάπου. Δηλαδή, αυτούς γουστάρουμε. Και καταλήγουμε σε αυτό που θέλω να πω, στο τελείωμα του πρώτου μισάωρου. Προσοχή να μην διαταράξουμε, μάλλον θα πω ένα πιο ωραίο ρήμα, γιατί έχει η γλώσσα μας, έχει τόσα διαμάντια που τα έχουμε θαμμένα, προσοχή να μην διασαλευθεί. Αυτή είναι η ωραία λέξη. Αυτή η αρμονία που υπάρχει. Αυτό είναι το μεγαλύτερό μας όπλο για του χρόνου. Η αρμονία που υπάρχει. The balance. I say, you don't listen to me, my friend. The balance, το λέει αυτός. Και ξέρει. Είπαμε ότι κάθε μέρα θα λέμε καλό λόγο για σένα, γιατί σε ξεσκίσαμε όταν ήρθες. Έπρεπε. Γιατί σου ασκήσαμε πολύ κριτική την αρχή όταν το έχεις χαμένο. Είπαμε ότι θα λέμε κάθε μέρα λέω για σένα μια κουβέντα. Και όχι μόνο επειδή έφτιαξε ομαδάρα που στον τελικό μας πήρε τα μυαλά, δεν πατούσαμε στο έδαφος. Ρίχνουμε κρύους κουβάδες νερό και δεν πέφτει ρε μπιμπιμπ. Κι ας έχει περάσει, πόσο καιρός έχει περάσει ρε δασκαλάκι. Ε, κοντεύουμε μήνα. Μεθαύριο γενέθλια έχουμε. 47, όχι, μπορώ να λιποθυμίσω. Λιποθυμία με ύπνο. Εδώ είμαστε. Κουβάδες με κρύο νερό. Σήμερα το ημερολόγιο δείχνει 7 Ιουνίου. 12 παίξαμε τελικό. Εμένα δεν μου είχε φύγει. Να ξέρετε. Και όχι τόσο το κύπελο αυτό καθ' αυτό. Δηλαδή όχι το κατσαρόλι αυτό καθ' αυτό. Αλλά η επιβεβαίωση ότι είμαστε όλοι ανήψια θείας δίκης. Αυτή η εμφατική, η καθολική κυριαρχία. Ακούστε λέξεις. Τη λες τη λέξη και τον ισοπεδώνεις τον άλλον. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Αυτή η επιβλητική εμφάνιση, η απόλυτη κυριαρχία, η ποδοσφαιρική διαπόμπευση ενός χάρτινου αντιπάλου, ενός κύβδηλου, ενός ψεύτικου πρωταθλητή που θα μπαίναν κιόλας να αποδείξουν ότι να ρε, γιατί είχαμε και αυτό το άγχος όταν χάνονταν οι ευκαιρίες. Να γίνει μια στραβή, να χτυπήσει το κολομέρι του Κρέσπο. 99% θα ήταν ο Κρέσπο. Δεν ξέρω γιατί αυτό, παιδί. Έτσι, έχω την αίσθηση. Να, αυτό, αυτό, γκολ. 1-0 η ΑΕΚ. Και άντε βγάλ' το μετά. Και άντε μετά να μαζέψεις και κάποιους στη γειτονιά. Όταν λέω στη γειτονιά, μας, εδώ, πάνω. Αλλά και κυρίως αυτούς κάτω που θα λέγανε, ορίστε. Ορίστε. Ένα περίμενα να στραβοπατήσουμε από τη στιγμή που έγινε η κλοπή, στα μάτς τα τελευταία, δηλαδή με το Βάζελο, ξέρω εγώ, πριν που παίξαμε, στον Ατρόμητο, με την Ξάνθη εδώ που ήταν 1-1 και δυσκολευτήκαμε λίγο. Άρα, περίμεναν αυτό, να πούν, να ρε, ορίστε! Και πίσω να τους παίρνατε, δεν! Που δεν είναι τελείως, δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα. Το πόσο καθοριστική σημασία είναι η ψυχολογία, φάνηκε σε ένα πράγμα. Μας γίνεται το σκηνικό με τον Γαύρο, δεν παίζουμε με τον Γαύρο. Πάμε μεσοβδόμαδα και παίζουμε κύπελο με τον Πανιόνιο, το θυμάστε? Και κάνουμε μία εμφάνιση που βγάζει μάτια. Τριγωνάκια πάνω κάτω μπάλα. Γιατί οι παίχτες κατάλαβαν ότι φοβήθηκε ο αντίπαλος, δεν τους επηρέασε καθόλου και πήγαν παίξαν μπαλάρα για το κύπελο. Και κάνουν μία εμφάνιση εμφατική με τον Πανιόνιο που χάθηκε το τόπι. Παίζαν τριγωνάκια, κλακ κλικ, ο ένας με τον άλλον. Γίνεται η φουστιά την Παρασκευή με την συμπληρωματική έκθεση. Συμπληρωματική, έτσι, πρόσεξε. Άμα θες να κοροϊδέψεις. Την εμφανίζει αυτή η συγκεκριμένη κυρία, η Βραχιόλο, η Σκουλαρίκο όπως τη λέγανε. Α, λέει, έχουμε και μια συμπληρωματική. Για να δούμε ρε παιδιά, η συμπληρωματική τι έλεγε. Δηλαδή η κανονική έκθεση έλεγε ότι αυτή είναι μια κούκλα. Στενή μέση, καμπύλες αυτά, θεά κτλ. Α, παιδιά, έχω και μια συμπληρωματική έκθεση. Για να δούμε κάθε πει για τα μαλλιά της. Για το βλέμμα της. Αλλά είναι χοντρή, άσχημη, κακομούτσουνη, με τεράστια αυτιά, με γαμψή μύτη, χωρίς δόντια. Για κάτσε ρε γίγαντα.
Πώς γίνεται αυτό δηλαδή, συγγνώμη. Άλλα λες εδώ, άλλα λες μετά. Αλλά έπεσε η εντολή, σε άκρος δικηγορικό λόγο γραμμένη ανακοίνωση, η συμπληρωματική. Και αμέσως μετά πάμε να παίξουμε στην Τρίπολη. Και εκεί φαίνεται πώς τους γαμπίμπι την ψυχολογία των παιχτών. Δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε τη δεύτερη πάσα. Άρα δεν ήταν αυτή καθε αυτή η αναβολή ότι δεν έγινε το μάτς με τον Γαύρο, γιατί εκεί νιώσαν ότι οι άλλοι κάνανε τσελιπιπί, γεμίσαν τις πάνες και τις κάλτσες και δεν θέλησαν ποτέ να παίξουν. Φοβήθηκαν ένα διασυρμό που θα έμενε στην ιστορία, θα ξεπερνούσε και την εξάρα των σερών. Άρα, τι λέμε, η ψυχολογία το παν. Ξαναγυρίζω στο balance που λέει ο φίλος μας. Φυσικά και θα έρθουν παίκτες. Λογικά θα έρθει ο Βέρμπλουμ που θα είναι καθοριστικό στο χώρο του κέντρου. Θα είναι ένα χαφ άλλης κλάσης, τεράστιας κλάσης. Λογικά θα έρθει ο Πούκι που είναι γκολτζής ο άνθρωπος. Βέβαια και για αυτούς, όπως έχουμε πει εδώ και χρόνια, το λέμε ματάκι χορταράκι. Αλλά το κυριότερο όπλο μας δεν θα είναι ούτε ο Πούκι, ούτε ο Βέρμπλουμ, ούτε ο Χατσερίδης. Τίποτα από όλα αυτά. Το κυριότερο όπλο μας είναι ήδη εδώ. Το έχουμε ήδη. Το δουλέψαμε με πολύ κόπο και μόχθο. Και είναι η αρμονία, η ισορροπία, το οικογενειακό κλίμα, το δέσιμο μεταξύ των παιχτών, η οικογένεια που έχουν φτιάξει μεταξύ τους και με τον προπονητή τους και με όλο το επιτελείο, οι αυτοματισμοί μες στο γήπεδο που ξέρει ο ένας όχι μόνο τα χούγια αλλά και το χαρακτήρα του άλλου. Και το κατάλαβα αυτό, σας το είπα. Όταν με παίρνει ο Θοδωρής από τον παιδότοπο και μου λέει: Κωστή, είναι εδώ, φίλε, και έχω συγκινηθεί. Σαν να είναι θείος με ανιψιό, ο ένας με το παιδί του άλλου. Οι μαμάδες μεταξύ τους, τα παιδιά, μια, δηλαδή γνωρίζονται μεταξύ. Ξένοι και Έλληνες, έτσι. Όχι ότι είναι η βραζιλιάνικη παροικία και δεν μιλούνται με τους Έλληνες κτλ. Ένα πράγμα όλοι. Έτσι γίνονται οι επαναστάσεις, έτσι έρχονται οι τίτλοι, έτσι έρχονται τα κύπελα και τα πρωταθλήματα. Έτσι θα έρθουν και οι προκρίσεις στην Ευρώπη. Άγιαξ, Σταντάρ Λιέγης και στο τέλος πιστεύω Μπενφίκα, η οποία έχει προβλήματα με τη δικαιοσύνη. Επειδή λέει ο Φραγκαντώνης, είμαστε όλοι ανήψιας θείας δίκης, όσοι μας ηρωνεύτηκαν και μας τρύπησαν, τις συναντούν. Αυτό το έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες και είναι απόλυτα σωστό. Τώρα είναι η ώρα να την γνωρίσει αυτός που ήθελε να πανεγυρίσει μπροστά μας. Ο Bark Ass, δηλαδή αγγλιστή, ο κόλος που γαυγίζει. Ο άπλας του είπε, θέλεις αύξηση, πλήρωσε εσύ την εφορία και όλα καλά. Προσέξτε. Ποιοι μας ταλαιπώρησαν? Ο Γκάρθια. Η Γκαρθία. Απολύθηκε σαν πεταμένο σκουπίδι, σαν στημένη λεμονόκουπα, τον απαξίωσαν και τον πέταξαν. Δεν ξέρω που θα δουλέψει και δεν με νοιάζει κιόλας. Πάμε στον άλλον τύπο που μας έδειχνε τα μικρά αυγουλάκια του, ο Μυραλάς, που ποτέ δεν τιμωρήθηκε. Ντροπή για μία ακόμα φορά για την αθλητική δικαιοσύνη, που όταν έδειξε ο Πέλκα στα δικά του, που τα έδειχνε στον πάγκο, ή δεν υπήρχε οπαδός για να τα δείξει, τον περάσαν πριν ο Κορδέλα. Εκεί δεν είναι, είναι Σάββατο απόγευμα, δεν τρέχει τίποτα. Μυραλάς, τι, πέταμα. Δεν σου ανανώνω συμβόλαιο, πήγαινε πίσω εκεί και δεν τον θέλει και η Everton. Θέλετε να πάμε στην ΑΕΚ, που κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Ο Χριστοδουλόπουλος είδε ότι δεν του δίναν τα λεφτά που ήθελε και επειδή είναι και περίεργο παιδί, τάκ, πήγε στο Γαύρο. Ο Αραούχο πήγε στη Λας Πάλμας, εγώ το όνειρό μου στη Λας Πάλμας, μόλις είδε στη Λας Πάλμας ότι δεν, ψάχνετε τώρα πάλι. Ποιοι, ο Ανέστης που επειδή δεν ανέωσε το συμβόλαιό του εξαφανίστηκε και δεν έπαιξε ποτέ. Και τώρα ο Μπάρκας, είδατε, ο έτσι θα πάω να πανηγυρίσω μπροστά του. Γιατί δεν ήρθες ρε Ανθιπογατίδιο να πανηγυρίσεις? Ε? Και βέβαια ο καλύτερος όλων, ο μεγάλος κλόουν που λέγεται Χιμένεθ. Που προσβάλλω τους κλόουν τώρα που είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά να πρέπει να κάνεις τα παιδάκια να γελάσουν στα παιδικά πάρτι. Τους καταλαβαίνω λίγο τους κλόουν στα πάρτι να λέει αστείο και να μην κουνιέται τίποτα. Ρούπι να μην γελάει κανένα παιδάκι. Νιώθω τον υδρότα να κατεβαίνει στο μέτωπό του. Άμα έχει κάνει έστω και λίγες φορές stand-up comedy, να δεις τι ζόρι είναι, φίλε. Να ακούγεται, να λες ένα αστείο και να ακούγεται. Τι έγινε, παιδιά? Αυτές οι μπάλες από άχυρο περνάνε. Ε? Και
οι πόρτες από το μπαρ, να πούμε το μπαράκι, αυτές οι... στο σαλούν. Όχι μόνο στο σαλούν, αλλά και στο κρεβατοκάμαρ. Λοιπόν, διαλυματούμε και επιστρυφωά. Σήμερα κληρώνουμε ένα άλμπουμ της Πανίνη. 669 χαρτάκια έχει επάνω, εσείς τα κολλάτε, άλμπουμ Μουντιάλ, αυθεντικό, Πανίνη φυσικά, εννοείται, και τον ευχαριστούμε την Πανίνη. Βέβαια, ένα μόνο έχω να δώσω, γιατί τα μοιράσαμε και σε άλλες εκπομπές. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Έτσι θα κάνουμε την κλήρωση σήμερα, μέσα από τα μηνύματα και μέσα και από τα τηλεφωνήματα που θα ανοίξουμε γραμμές με το που θα επιστρέψουμε. Μην ξεχνάτε το πιο σημαντικό από όλα. Ζου, μου, σου, λέμε. Και κάθε πίκρα και με. Επιστρέφουμε άμεσα! Εδώ είμαστε! Σε 24 πόλεις έγιναν θέσεις συλλαλητήρια για το γνωστό θέμα, για αυτούς που πούλησαν το όνομα της Μακεδονίας. Απογοήτευση, θλίψη, οργή, απελπισία, πάρα πολλά πράγματα μαζί. Πάρα πολλά πράγματα μαζί, πολλά πολλά. Καβάλα, Κατερίνη, Καστοριά, Ιωάννινα, Λαγκαδά, Κιλκής, Λάρισα, Πτολεμαΐδα, χαμός, 24 πόλεις. Πάμε, πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες, να μιλήσετε εσείς. Ξαναλέω, σήμερα μοναδικό δώρο, δεν δίνουμε πολλά πράγματα, δίνουμε ένα και γερό. Ένα και δυνατό. Α, να δώσω και τραπεζάκι, λες. Και παγωτά δεν έχω δώσει. Λοιπόν, ωραία, ωραία, εδώ είμαστε. Σας βάζω λοιπόν, πέρα από το άλμπουμ της Πανίνινη. Καλημέρα, λέει, ένα είδα όνειρο Βιερίνη να σκοράρει και να περνάμε ομίλους. Είμαι ταυλωμένος σήμερα, βάλε με για τις κληρώσεις. Γεια σου Δημητράκη, Ευρωπότιε! Ρε, τι γίνεται, ρε. Πάμε, πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Άλμπουμ Πανίνη με 669 αυτοκόλλητα μέσα. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Γραμμές σε εσάς, τζούρα από τον καφέ. Η ανάποδη, πρόσεξε. Τι ωραία, όταν ήμουν μικρός δεν μ' άφηνα να το κάνω αυτό. Τώρα μεγάλος όμως, να! 0-1. Διάβασε ένα ωραίο post, λέει, τι ξένερο ότι όλοι λέει της Ευρώπης, λέει, του κόσμου, που δεν έχουν ποιος αυτός ένα 0. Δεν έχουν. Καλημέρα σας! Αυτός ο σκύλος μες στο σκούντιο. Σκύλος με φωνή γάτας. Ναι! Ναι. Γεια σας. Τι κάνετε? Σας, γεια σας. Ναι, έλα Γιώργο. Γιώργο! Καταρχήν συγχαρητήρια την ομάδα του μπάσκετ. Α, βέβαια, βέβαια. Ναι, σπουδαία. Σπουδαία, 161. 161, 2-0. Ναι. Θέλει και προσοχή το παιχνίδι του Σαββάτου. Μην αναπαυθούμε ότι ξέρεις μπουμ μπουμ. Όχι. Αποθεώθηκε ο Μαργαρίτης που έγινε ο τρίτος rebounder στην ιστορία, σε όλη την ιστορία του ΠΑΟΚ. Ever, που λένε στα χωριά μας. Έτσι. Μπράβο τα παιδιά, μπράβο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, παράκλησες προς τον κύριο Σαββίδη. Ναι. Ούτε χαρτομάντιλο. Μεταφράζω εγώ. Μπουσνιάτσι τα καταφώ τα χαρτομάντιλο, μπουσνιάτσι να κλάψω. Στους βάζελους. Μπουσνιάτσι τα καταβάλει αλλιαγός. Καθόλου. Κρουσνιάτσι τα. Έχω μια απορία. Νιάτα, νάδα, νάδα. Τώρα μιλήσουμε και λίγο ελληνικά. Απορία. Παράκληση. Ναι. Ήθελα να ξέρω πως όλους τους οι οποίοι ασχολούνται με τα αθλητικά ρεπορτάζ, ναι, είχαν πει ότι ο κύριος Σαββίδης δεν έχει ούτε παπούτσια να φορέσει, ούτε σακάκι. Δεύτερο αυτός σακάκι. Αυτός από τη Δαϊλάνδη 10 φορές μας το δείξανε, έκανε επισκέψη με το ίδιο με το σακάκι ίδιο. Το καρό. Έτσι. Δεν είπανε τίποτε. Αυτό. Το ίδιο καρό σακάκι. Και αυτό το σακάκι, ξέρεις, είναι... Φαντάσου να έχει έρθει ο Σαββίδης... Είναι 500 χρόνια η μόδα. Φαντάσου να έχει έρθει ο Ιβάν με αυτό το σακάκι 5 φορές. 5. 5 φορές. Και να έχει και αυτή τη φάτσα κιόλας, γιατί είναι και θέμα φάτσας, έτσι. Καλά, εντάξει. Μην τον κοιτάς φάτσα. Έτσι, ούτε παράκληση. Τίποτε. Μη τους δίνετε ούτε έναν ποδοσφαιριστή. Τέρμα και τελείωση. Έχουν και τον... Ούτε μαντιλάκι. Ούτε το σουρωτήρι τον προπονητή με το τρίπιο το πρόσωπο που μας πήρε 800.000 του πήρε του ανθρώπου. Τίποτε. Αυτό να λες. Τίποτε. Το ότι μπορεί να έχει πρόσωπο Βεζούβιο δεν σημαίνει κάτι. Εντάξει. Όχι, μπορεί εντάξει, να έχει. Δεν το θέλουμε για να διαφημίσει κρέμες προσώπου. Αυτά. Μήπως ας όψετε ο άλλος που του στέλνε τα μηνύματα γραπτά. Δηλαδή τι να πω.
Γεια σου Γιώργο. Έγινε 4-16. Γεια, γεια. Γεια, γεια. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε, είστε καλά. Γεια σου Παναγιώτε. Λοιπόν, τώρα έχουμε πρόβλημα με τη θάλασσα, Κωστή. Α, έχω άκουσε λίγο τα κυματάκια. Τώρα τα έχω λίγο. Ναι. Το βλέπω στο βάθος που έρχεται. Πες μου λίγο με τη θάλασσα, τι. Ναυτία. Ναι, όχι. Μόλις μπαίνουμε ζεσταίνεται, ρε Κωστή. Τι γίνεται. Μόλις μπαίνουμε ζεσταίνεται. Άμα μπούγε κάνα δύο-τρεις παοξίδες, τελείωσε. Φίλε, σαν να κάνεις, όχι, σαν να έχει χυθεί λάβα. Λάβα μέσα στη θάλασσα, σαν να έχει χυθεί λάβα. Κάτι γίνεται, δεν ξέρω. Ρε. Άκου, φίλε, τι, άκου φίλε, τι ήχο έχει φτιάξει ο Θεός για να σου απαλύνει την ψυχή. Τι ήχο έφτιαξε. Λοιπόν, αυτά όλα... Μεγαλύτερος συνθέτης. Να πάνε να τους απαλύνουν τους άλλους τους πόρους. Νόμιζα το να πάνε, νόμιζα έτσι όπως το είπες. Θα ήθελα να πω στους Αεξίδες και τους Ολυμπιακούς. Να πάνε! Να πάνε να αγαπηθούνε μεταξύ τους, να μην έχουν. Λοιπόν, θέλω να πω ότι τελικά η τρέλα είναι προνόμιο ολίγων. Εδώ είπαμε είναι τα κεντρικά. Έτσι. Πιστεύω ότι ένας από τους λίγους είναι και ο Πέντουγκουε, πιστεύω. Α, καλά φίλε, άστο, δεν υπάρχει. Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει. Αν κάποιος, θα σου πω, πώς μοιάζει αυτό. Αν κάποιος το έχει αυτό λίγο κρυμμένο, πες ότι είναι μέσα σε ένα τοίχο μία αγιογραφία. Πας εσύ με το σφυρί και το καλέμι, κρακ, 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 και βγάζεις το σοβά που έχει από πάνω και εμφανίζεται ό,τι έχει σε θησαυρό μέσα σου. Τρέλα είναι, μουρλα είναι, αυτό που έχει και ο Μάτος, αυτό που έχει ο Βαρέλα, έτσι. Αυτό λοιπόν που έχει ο Πασχαλάκης, εδώ έρχεσαι λοιπόν στα κεντρικά και έρχεται αυτό το πράγμα και γίνεται ένα ψυχολογικό τέτρις. Θήκη, το ένα μέσα στο άλλο. Ναι, ναι, ξέρω. Τέτρες φτιάξαμε όλοι, Κωστή, άστο. Ακριβώς. Προλάβαμε. Έγινε, Παναγιώτη μου! Λοιπόν, όχι, θέλω να τι? Πω κάτι άλλο. Αλλά πες, για το ντοκιμαντέρ αυτό. Ναι. Πρώτα, λάθος σε ονομασία, δεν είναι ντοκιμαντέρ. Είναι ντοκουμέντο, ιστορία. Έτσι θα έπρεπε να... Έτσι το ότι θα βγει... Αυτή. Όχι ντοκιμαντέρ, δεν είναι δηλαδή... και όλες οι ατάκες... Όλες οι ατάκες που λένε ποδοσφαιριστές, ακόμα και ο πιο μικρός που πιστεύω ότι είναι ο Πέλκα, και λέει εδώ είμαστε, θα μας δείτε όλοι μπροστά σας. Όταν δηλαδή, κάνουν σντό που λένε το πρόσεξ, που λένε 1, 2, 4, ΠΑΟΚ! Το πρόσεξες! Αυτό... δεν υπάρχει τρία, έτσι. 1, 2, 4! Κοίταξε, εγώ εδώ πρέπει να είναι μέσα. Ή Μαλεζάς είναι αυτό. Ή Πέλκας είναι. Δηλαδή... Ναι, αυτοί που ξέρουν είναι αυτοί. Κάποιος είναι. Εγώ αναρωτιούνται οι ξένοι. Αναμεταδότες. Αναρωτιούνται. Why don't we say number 3? Why don't we say number 3? Κάτσε ρε, little cat. Άσε τώρα να κάνουμε λοιπόν, εδώ πέρα. Και αυτή την ατάκα που λέει τελευταία ο μεγάλος προπονητής που έχουμε πλέον. 70 points, one game less. We are the Thompsons. Δεν με πειράζουν τα σπαστά αγγλικά του, τα λατρεύω πλέον. Τα... Δεν με πειράζει τίποτα πλέον. Ρουμίγκλις. Μπορεί να μην ξέχασα, αλλά δεν με πειράζει τίποτα, ειλικρινά σε μιλάω. Εκτίμησα πολύ και τα λόγια του στο τέλος. Όχι μόνο το έργο του. Γιατί αν ήταν μόνο τα λόγια του, να πουλήσει ο Παδηλίκη, θα έλεγα φίλε... Δεν πούλησε καθόλου. Είπα αυτό που ένιωθε. Δεν τον ένιωσε καν. Ούτε διπλωματία, δεν ούτε καν. Θα φύγω από την Ελλάδα. Τέλος, δεν θέλω τέλος, να τέλος. Μεγάλη υπόθεση, φίλε. Να εμένα, για να με πείσει ότι δεν με πουλάει η μούρη τίποτα. Αυτό που λένε... συμβαίνουν και αυτά και ξέρω εγώ. Αυτό που λένε έχει λύσει το οικονομικό του πρόβλημα, λέει, γι' αυτό λέει, μιλάει έτσι. Γιατί κι άλλοι το είχαν λύσει το πρόβλημα και τους είδαμε πώς μιλούσαν. Έγινε, Παναγιώτη, φιλιά! Και του χρόνου θα μας μιλάει ελληνικά, άμα δεν σας πειράζει. Μια χαρά μιλάει. Τι σας νοιάζει, δηλαδή, τι θα κάνουμε. Ζουμου ζου! Όλα θα μπορούμε να τα κάνουμε πλέον. Φιλιά στο Λάκωμα! Την αγάπη μου και σε εσάς. Bye! Αγορά, δηλαδή, στα αγγλικά. Ναι! Γεια σας! Καλημέρα. Sorry που περίμενες, αδερφέ. Sorry που περίμενες. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, Κωστή μου, ο Πασχάλης. Ναι, ρε Πασχάλη! Τι γίνεται, ρε Πασχάλη, πού είσαι, ρε Πασχάλη! Μου συνέβη κάτι. Που δεν μπορούσα να μην το εκμυστηρευτώ. Καλό ή άσχημο? Πολύ καλό για εσάς, για εσάς. Σου συνέβη εσένα, αλλά είναι καλό για μας? Ναι, παλικάρι. Πώς γίνεται αυτό? Για πες. Πήγα στο πατρικό μου, πάνω στην Άνω Πόλη. Ναι. Είχα πάρα πολύ καιρό να πάω, η γειτόνισσα εκεί πέρα, καλό στο παλικάρι το Αντάλλο. Και ήτανε... Η γειτόνισσα σου είπε καλό στο παλικάρι? Ναι, βρε. Καλή η γειτόνισσα.
θα καταλάβει. Τι θα καταλάβω, περίμενε, δώσε μας λίγο ένα κλου. Δηλαδή, θέλω να γειτόνισε καταρχήν. Μεγαλοκυρίες. Α, έτσι, τη μεγάλωσες κιόλας. Άμα σε ακούει, την έβαψες. Την άλλη φορά, όχι καλό το παλικάρι θα σου πει, θα σου ρίχνει κουβάδες από τον μπαλκόνι. Λοιπόν, καθόταν εκεί έξω πίνα καφεδάκι τον Αντάλογο, ναι. Άνοιξα τα παράθυρα, ακούγα αθλητικά, κατέκουγα κάτω. Ναι. Με λέει μια κυρία που δεν την ήξερα. Ναι. Γιατί λέω χρόνια έχω να πάω εκεί πέρα. Ναι. Με λέει ακούς αθλητικά. Ναι. Λέω σε όλη την ημέρα. Με λέει Κώστα Θεσσαρό, λέει ακούς. Όχι. Λέω κάθε πρωί. Όχι. Μου λέει κι εγώ λέει τον ακούω, λέει κάθε πρωί. Και είναι μεγαλοκοπέλα! Και σε ακούει τώρα που την είπες μεγαλοκοπέλα ή αυτή ήταν πιο νέα και όμορφη. Σωστό, Πασχάλη. Από ό,τι τη ρώτησα, 67 χρονών είμαι. Σωστό. Πες λοιπόν, τώρα, οι άλλες ναι μπορεί να ήταν μεγάλες, αλλά αυτή που είπε ότι ακούει εσένα ήταν πιο όμορφη. Μου λέει, της λέω γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνο και άλλες παίρνουν. Και η κυρία, πώς τη λένε την κυρία που παίρνει. Η κυρία Ρίνα και διάφορες, ναι. Λέει δεν μπορώ να πάρω, δεν το έχω λέει μέσα μου, αλλά λέει σε παρακαλώ πάρα πολύ, λέει, πάρ' το αύριο και πες, και λέει, πες τα χαιρετίσματα. Να βάλει το τραγούδι του Παρίδη, το οποίο λέει το λατρεύω. Πάρα πολύ ωραία. Με αυτό θα φύγουμε λοιπόν, για την κυρία, την όμορφη κυρία που σου είπε για καλό. Για την κυρία Μπουμπού. Πρόσεξε, για να σου πει κιόλας καλό στο παλικάρι. Όχι, μου το είπαν οι γειτόνισσές μου αυτό. Όχι κυρία. Όχι. Αυτές που με ξέρω, εγώ την κυρία την ήξερα, πρώτη φορά την μπορεί να εκπροσωπούσαν την κυρία, να υπήρξε ένα ενδιαφέρον, να υπάρχει ένα φλερτ. Όχι, εντάξει, είναι πολύ μικρό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, επειδή άκουγα αθλητικά, μου λέει να σου κάνω μια ερώτηση, λέει. Ναι. Σε αγαπάει όπως εγώ. Όλη την ημέρα. Κάπου θα πας τώρα, δεν έχεις τελειώσει. Κάπου στο τέλος, κάπου θα οδηγηθείς. Περιμένω. Εκεί μου ανέφερε το Ζεζαρό, με παρακάλεσε να σου πάρω τηλέφωνο και αγόρι μου. Να τη βάλει. Το τραγούδι του Παρίδη. Που το λατρεύει. Γεια σου Πασχάλη! Φιλιά! Πάμε παρακάτω. Άμα σε περιλάβει τώρα ξαναπάς που την είπες μεγαλοκυρία, σου πω εγώ. Εσύ που είσαι ο ανήλικς 18άρης. Ναι! Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Αλήθειες λες! You tell truth to the crowd! Ξάδερφέ μου. Ω, καλώς το παιδί! Από το σόι της μαμάς ή του μπαμπά? Από Ναύπλιο ή από Θεσσαλονίκη? Από Δίδυμα ή από Τούμπα? Τα έχουμε αναλύσει τα, τέλος. Για πες λοιπόν. Δεν τα θυμάσαι. Δεν τα θυμάμαι αδερφέ, δεν τα θυμάμαι, έχω γαμμένες φλάντζες. Δεν θυμάσαι καθόλου τίποτε. Το πιο ωραίο είναι ότι με συναντήσει κάποιος έξω, έτσι μπορεί να, αυτό και λέει, θυμάσαι έτσι, τι να το πω, τι θυμάμαι, ψέματα δεν θέλω να πω. Γιατί μπορεί η ερώτηση... Δεν θυμάμαι. Όχι, ξέρεις, καλά. Δεν θυμάσαι, θυμάμαι τη νύχτα, θυμάμαι πριν έρθει η αυγή, όχι εφημερίδα. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Σε ακούω λοιπόν. Για πες. Λοιπόν, μήπως πρέπει να παίξουμε με τον Άγιαξ. Μήπως πρέπει να παίξουμε με τον Άγιαξ. Είμαι 100% βέβαιος, όχι προαίσθημα, έχω βεβαιότητα ότι επειδή δύο φορές μας γλιτώσανε, γιατί και τις δύο φορές μπορούσαμε να περάσουμε, καλά δεν συζητάω για το σκοτεινιασμένο οκτάλεπτο του Τσιρίλο, τότε που δεν βρέθηκε ένας γιατρός να κάνει μια πρόκληση να γεννήσει η γυναίκα του Σουάρες, που μετά μάθαμε ότι είχε γεννήσει, αλλά δεν του το είπαν και σκοτεινιαστήκαμε εκεί και χάνει και το πέναντο Ήβιτς. Τα θυμάσαι νομίζω, χθες το βράδυ ήταν αυτό όλα. Ναι. Τα χαμένα τέτατε του Κλάους που εκεί νομίζω ότι τελείωσε εκείνο το βράδυ η καριέρα του, δεν μπόρεσε ποτέ να το ξεπεράσει. Θεωρώ ότι μετά τον πήρε από κάτω. Του Κλάους, του Σαλπικίδη. Όχι, την τελευταία φορά με τον Άγιαξ ήταν τα δύο του Κλάους, φίλε, τα τέτατε. Εκεί μπροστά, μπροστά στην. Την πρώτη φορά ήταν και ο Σαλπικίδης. Την πρώτη ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι, έβαλε γκολ όμως, Σάλβη. Εγώ θεωρώ ότι δύο φορές μας γλιτώσανε. Την τρίτη λοιπόν έχει, θα το πίσω. Έχει κάτι να κάνει με την ΑΕΧ. Με την ΑΕΧ. Ναι. Ναι, τι, για πες. Είναι ξαδέρφια αυτά εδώ πέρα. Ο ΑΕΑΞ. Άγιαξ. Ναι. Άγιαξ, ΑΕΧ. Α, βέβαια, με χαρτί πιάνεις και καθαρίζεις τα τζάμια. ΑΕΧ. ΑΕΧ, μπορείς να το πεις στα αγγλικά. ΑΕΧ. Είναι συγχώρευση. Αλλά νόμιζα ότι με χαρτί ρε παιδί μου τα καθαρίζει τα τζάμια, με χαρτί εφημερίδες, με χάρτινο. Παίρνεις Άζαξ και καθαρίζει τα τζάμια. Και οι δύο έχουν ένα κοινό. Είναι χάρτινοι. Φίλε, τι σκέφτηκες. Λοιπόν, προχθές μας έλεγε στο. Ναι. Να σου πω ένα ανέκδοτο στην προέκταση με το ανέκδοτο που είπες με τον παπαγάλο. Σαν την προέκταση δεν έχει, φίλε. Πάρτο, στο δίνω. Πάρε πάσα, πάρε τον παπά. Λοιπόν, ξεκινάω από Βέρεια να φύγω για Καστοριά. Είμαι στον κόμβο Κοζάνης.
Βεβαίως. Λοιπόν, ξεκινάει το ανέκδοτο, μπαίνω στα μικρά τα τούνελ, σε προλαβαίνω να βγαίνω ακούω... από τα μικρά τούνελ, ναι. Λες ακόμα εσύ για τον παπαγάλο, ναι. Σταμάτα, βρε. Λοιπόν, ακούω τον παπαγάλο, εγώ ακούω όλα τα πάντα, όλα, καταλαβαίνω το ανέκδοτο. Ναι. Εκεί πέρα στο φινάλε, ρε φίλε, που λέει ο παπαγάλος, έλα εδώ ρε αφεντικό, ήρθε ένας νταγλαράς εκεί πέρα, μπαίνω στο μεγάλο το τούνελ. Τέλος. Και βγαίνω και ακούω μόνο τα χειροκροτήματα και τα γέλια από το... Δεν θα... Είναι ωραίο ανέκδοτο. Να σου πω το εξής. Μια φορά θυμάμαι μια ταινία που με πήρε ο ύπνος πριν 52 χρόνια. Δεν το έχω ξεχάσει ποτέ. Δεν την βρήκα ποτέ. Μου έχει μείνει αποθυμένο. Σαν το χαρτάκι της Πανίνη του Μπατ Τζέγκινγκς το 1982 που δεν συμπλήρωσε το άλμπουμ για να πάρω τη δερμάτινη μπάλα. Θα μείνει ένα αιώνιο αποθυμένο αυτό λοιπόν με το ανέκδοτο. Μέχρι να το ξαναπούμε. Εκτός, και πρόσεξε τώρα πώς σου κάνω μπινιά, γυρίζεις και μπαίνεις στο zoomusu.gr της συγκεκριμένης μέρας και ακούς το ανέκδοτο πάλι! Σωστός! Αυτό! Αγόρι μου! Αυτό! Κονσέρβα! Φιλιά αδερφούλη! Να σε καλά! Καλημέρα, να σε καλά! Στέλνετε μηνυματάκια για το άλμπουμ της Πανίνη. Καταπληκτικό δώρο. Μακάρι να είχα πολλά όπως τις άλλες φορές. Έχω μόνο ένα να δώσω. Τρελό δώρο. Τι έγραψε ο Καλλιωτζίδης μαζί με τον Παρίδη. Αθάνατος. Παιδιά, τι ωραία έκφραση. Τι ωραία έννοια. Η ιστεροφημία. Από το φημί φις φασί, φαμέν φατέ φασί, από το λέγω. Αυτοί θα λένε για σένα. Τι θα λένε για σένα, τι θα λέει το στόμα του κόσμου αφού φύγεις από ύστερα. Αφού φύγεις τι θα λένε. Τι έκανε αυτό στη ζωή του. Ήταν λαμόγιο, ήταν απατεώνας, ήταν ωραίος τύπος, ήταν κυμπάρης. Έγραψε κάτι, άφησε κάτι πίσω του. Από το πιο μικρό πραγματάκι που μπορεί να είναι ρε παιδί μου ένα πίνακα που έχει ζωγραφίσει που λέει ο λόγος. Από το πιο σημαντικό το να αφήσει καλά παιδιά πίσω του, να αφήσει πίσω του παιδιά στην κοινωνία, μέχρι οτιδήποτε. Να, ένα τραγούδι. Θα πεθάνει ποτέ ο Παρίδης. Υπάρχει ποτέ. Όλοι έπαιξαν μπάλα, όλοι ήταν τεράστιοι, αλλά τον Παρίδη τον ακούνε. Τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα δικά τους εγγόνια, τέλος. Το λέω για τον μαέστρο που ξέρω ότι ακούει, ο Καλλιωτζίδης, που έβγαινε χρόνια στον αέρα και λέει: έλα, Ομοσχοβίτης, είμαι Ομοσχοβίτης. Μου λέει ένα ρε μαλαμπίμπιπ. Το ξέρεις ποιος είναι αυτός. Ποιος, αυτός είναι μηδέν. Μου λέει ρε εσύ, αυτός έχει γράψει τον ύμνο του Παρίδη. Λέω και δεν θα το είχε πει. Είναι λέει τόσο σεμνός που δεν θα το πει ποτέ. Ρώτα τώρα να ξαναβγεί. Λέω μην εκτεθούμε. Σαν τον άνω με τις τούρτες τρεις φορές. Πήραμε να του κάνουμε έκλειση την τούρτα, τη φάγαμε εμείς και πήρε πίσω να πει τι με θέλετε. Δεν σε θέλουμε τίποτα, ρε! Σε έχει πειράξει αυτό, ε. Μου λέει ακροατής εχθές. Μα τι να κάνουμε, παίρνουμε να του κάνουμε έκπληση. Δεν θέλω, δεν θέλουμε κι εμείς, ρε. Ένα-ένα. Ξέ και μεγαδάρ. Αναχαθείς. Πώς το λέγανε στρατό. Κακομαθημένε. Προφανώς τους είχαν δώσει ειδική λέξη που δεν είναι μηνύσιμη. Δηλαδή το να το πεις στον άλλον βλάκα, πιθανόν να υπήρχε στον κώδικα μέσα, ας πούμε, του στρατιωτικού κώδικα, ότι είναι μηνύσιμο. Ότι μπορεί να σε πάει στα δικαστήρια. Ενώ κακομαθημένε. Φίλε, μας έσκησε στο μαστιζοκορσέ. Θα κλαίμε τη νύχτα γοερά. Μας έκανε στη μούρη κοιμά. Εμένα είπες ρε. Κακομαθημένε, φίλε. Σμπαράλια η ψυχολογία. Σμπαράλια, φίλε. Λοιπόν, χορηγή πρώτης ώρας είναι ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολάηδης. Sony τηλεοράσεις, μαγεία, εικόνα. Ταξιδεύετε. Ταξιδεύετε με τα χρώματά της. Δεν ξεχνάτε ότι ειδικά αυτό το διάστημα στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολάηδης μπορείτε να βρείτε οθόνες καταπληκτικές από 32 ίντσες μέχρι 65. Υπέροχα πράγματα. Υπέροχα πράγματα. Και βέβαια όλα στα όρθια. Λεωφόρο Στρατού 18, γύρος κοτόπουλος, γύρος χοιρινός. Υπέροχα φαγητά, καταπληκτικές γεύσεις. Κοτόπουλος, ισχάρα, όλα πεντανόστιμα, όλα πεντακάθαρα. Λεωφόρο Στρατού 18, 237-166. Είναι με ερώτημα, δεν το έχω μπροστά μου σήμερα. Τα τηλέφωνα τα θυμάμαι απ' έξω. Αλλά ναι, 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 ναι. 837-166. 837-166. Ήρθε ένα μήνυμα το οποίο τι λέει. Συζητούν δύο ηλικιωμένοι. Τι έχεις? Έκανα λέει χάλια ύπνο. Δηλαδή, κάθε μισή ώρα ξυπνούσε λέει για κατούριμα. Λέει, έχεις προστάτη? Τον Άγιο Γιώργιο λέει, αλλά που κολλάει τώρα. Αναχαθείς! Αναχαθείς! Επίσης δεν ξεχνάμε, Μανολόπουλος οπτικά. Γυαλί ηλίου οράσεως, φακό επαφής. Τρεις γενιές οπτικά. Φοράει γυαλιά
σε όλο τον κόσμο εδώ και πολλά χρόνια, εκεί στην Παναγία Τσαλδάρη 22, στην Νάπολη, στον κεντρικό δρόμο. Έχει λίγο ΠΑΟΚ στην Νάπολη, έτσι. Ωραία, φίλε, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Έκανα μια βόλτα με τη φανέλα Μελβούρνη προχθές. Μου τη ζήτησαν 17 άνθρωποι. Αδερφέ, βγάλτη, λέει. Βγάλτη. Πότε θα κληρώσεις, πότε θα κάνεις. Εντάξει. Λοιπόν. Για λιματούμπεν και επιστρεφώ. Να σας επώ, ποπο, ότι κληρώνουμε αλμπουμιά υπέρα του δώρου. Ψήνομαι να στείλω, να το κερδίσω εγώ. Σας το λέω να το ξέρετε. Επιστροφή σε λίγο. Απέταξα τη βέρα μου. Είμαι ελευθερό πουλί. Τι μεγάλο το πουλί. Και μ' αρέσει πιο πολύ. Και σ' αρέσει πιο πολύ. Σήμερα... Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Ταυτότητα υγεία ζωής. Φοβερές παροχές. Διαγνωστικές εξετάσεις για ασφαλισμένους και ανασφάλιστους. Για ασφαλισμένους στον ΕΟΠΗ. Κάλυψη συμμετοχή σε οποία 100%. Τρομερά πράγματα. Και δωρεάν check-up και τεστ προστάτη και ενική αίματος και μαγνητικές και τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Μην ξεχνάτε, εκεί θα αποτανθείτε. Εκεί. Μιλάμε μόνο για 66 ευρώ μόνο. Το χρόνο. 66. Κάποια στιγμή και οδοντιατρική κάλυψη. Και πολλά άλλα πράγματα. Κάποια στιγμή θα σας πω περισσότερα. Θα σας πω περισσότερα. Φυσικά χορηγός δεύτερης ώρας Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Όποιος δεν πήγε χάνει. Εκπληκτικές γεύσεις. Πεντανόστιμα φαγητά. Γλύφετε τα ακροδάχτυλά σας. Μέχρι και οι χαρτοπετσέτες του είναι νόσιμος. Μέχρι και τα τραπεζομάντιλα. Και βέβαια Tenda Home. Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. 430-011. Καλαμαριά. Πολύ χαλκιδική. Ο Γνήσιος ο Κατουρτζίδης. Η οικογένεια μπαμπάς και γιος. Και τέντα και μηχανισμός σόμφι και τα πάντα όλα. Αλμπουμάρα δίνουμε σήμερα και βέβαια παγωτά και από το χορηγό δεύτερης ώρας που είναι τα αρτοσαχαροπλαστεία Νικολαίδης. Εκπληκτικά πράγματα τρώτε και βρίσκεται εκεί πέρα από το παγωτό με γάλα ημέρας, φρεσκότατα, αγνά όλα. Εκπληκτικά δίνουμε και 2 κιλά παγωτό εκτός από το άλμπουμ της Πανίνη Russia 2018. FIFA World Cup. Όλες τις ομάδες κουφάλες. Με τα αυτοκουλιτάκια μαζί. Τρέλα. Μια τρέλα με πιάνει. Εκπληκτικά. Πάμε στις γραμμές. Πάμε στις γραμμές. Και βγες και πες, πάμε στις γραμμές. Ναι. Πήρα. Πήρες. Αν δεν πήρες, πάρε ρε παιδί μου. Έλα. Έλα. Ακούγομαι. Επειδή είπες πήρα. Είπα και εγώ ρε παιδί μου. Πάρε. Αδέρφια τον προγιούτρο, είμαι πρώτος, δεν το περίμενα ρε φίλε. Πρώτος μετά το διάλειμμα, δεν γίνονται αυτά, εντάξει, είναι... Μεγάλες στιγμές. Έλα Γκόραν, ζέγι μου, βέλη και τρενούτκα ρε, ζούμε μεγάλες στιγμές ρε. Όντως, με το κύμα να μας γαργαλάει τα μπουτάκια. Χαλαρά. Διότι εχθές το παλατάκι ήταν μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Βέβαια. Εύχομαι να την ξαναζήσω την Τετάρτη, όχι με την κακή έννοια ρε. Ας χάσουν να ξαναπάμε να τους δούμε, γουστάρουμε. Άρα, τι μήνυμα περνάμε, παιδιά, χάστε στην Πάτρα. Για να ξανάρθουμε, γιατί ο Σύφης εχθές έλεγε, άμα δεν σας ξαναδούμε την Τετάρτη, καλό καλοκαίρι του πρόεδρε, λέω Σύφη, θα ξανάρθουμε. Μεγάλη μορφή, ο Σύφης, μεγάλη μορφή. Φοβερός. Λοιπόν, επειδή σήμερα είχα κάτι άπλυτα, τα έφερα από το πλυντήριο για να τα πλύνω. Βεβαίως. Καλημέρα. Εδώ, ελάτε. Έλα παλιοποιότητες. Όχι ρε, δεν γίνονται αυτά ρε φίλε. Δεν γίνονται αυτά. Ρε, δεν γίνονται αυτά. Α, μαν, με πήρε και ο Βαλενιδωράκης χθες και ξέχασα να τον ξαναπάρω. Ζούμου σου. Αγόρι μου. Άκου να δεις τι πώς... έχουμε ζουμούσια 2018. Ήρθε ο Γκόραν εδώ πέρα, ρε. Γνωριστήκαμε το παιδί. Εδώ, εκεί το. Έφερα τα πλήτα για να τα πλύνω. Τα λερωμένα τα πλήτα. Λοιπόν, θα πω κάτι σοβαρό τώρα. Έχω την τιμή και την ευχαρίστηση να γνωρίσω και τον Γκόραν. Όλα τα παιδιά τα ακούω. Να ξέρετε κάτι.
Αυτό δεν το λέω μόνο σε σένα, Κώστα, εσύ το ξέρεις, τον Κόραντι Παλικάριν, έτσι. Άστο, δεν το συζητάω. Το λέω σε όλο τον κόσμο το ΠΑΟΚ. Όσο υπάρχουν ΠΑΟΚτσάκια σαν τον Κόραν, μη φοβάστε τίποτα. Για μένα προσωπικά. Ακριβώς. Τίποτα. Βλέπω τον άνθρωπο και καταλαβαίνω ότι ζυγιάζω τι άνθρωπος είναι. Βέβαια, κατευθείαν. Δεν μασάμε κατευθείαν. Τίποτα, φιλάρακι. Όσο υπάρχουν ΠΑΟΚτσάκια σαν τον Κόραν, το λέω για τα παιδιά του εξωτερικού. Θέματα, λοιπόν, τελείωσε. Δεν μασάμε τίποτα. Να ρωτήσω κάτι. Αλλά... κάτι πολύ σημαντικό να πω. Εντάξει. Ναι. Όλα αυτά που λες, δεκτά, καμαρώνω για τα ζουμουσάκια μου. Καμαρώνω για τη δεύτερη μου οικογένεια. Μία έχω στο σπίτι τη Γεωργία, το Θάνο και την Εκταρία. Μία έχω στο ραδιόφωνο, το ξέρετε. Άκου από εδώ. Λοιπόν, και ρωτώ, ξεροσφύρι τη βγάζετε ή έχετε τώρα, κάνει σε κανένα καφάσι τίποτα. Όχι, τίποτα, τίποτα. Έτσι, ξεροσφύρι. Είμαστε στη δουλειά, δεν μπορούμε τώρα. Άλλη φορά. Άστα αυτά τώρα είσαι στη δουλειά. Άμα βάζετε δηλαδή ένα καφάσι με δύο μεζεκλίκια. Εντάξει λοιπόν, ας το πιστέψουμε. Θα τα κάνουμε όλοι μαζί, αφού είπαμε όλοι μαζί θα τα κάνουμε. Εγώ σωστά, όπως έλεγε ο άλλος, όλοι μαζί τα φάγαμε. Αυτός που έφαγε για το τραπέζι και είχε κάτι γωνία. Ναι, να με προλάβεις. Ναι. Θα πω κάτι τώρα, θα αποκαλύψω για να μην με ξεφτυλίσει τώρα η κόρη μου. Λέει, θα το πω. Ναι. Όταν πήγα στην Τζίνο, ναι. Λέω για το Σταμόνι στην Μύκονο. Ναι. Πήγα και μία μέρα στην Μύκονο. Να τα! Λέει, αφού λέει το πλήρω, να τα λοιπόν! Να το για να δω από πού είναι όλη η κατάσταση. Εδώ πήγα το αμαρτία. Έχει ο προπαντοπολίο και κοιμώντα σε τελάρα. Πρόσεξε. Εδώ το αμαρτία εξομολογουμένη ουκ στην αμαρτία δεν θα ισχύσει. Ένας νεαρός πάει να πούμε. Δεν θα ισχύσει. Ένα. Ένα παοκτσάκι πέρασε. Γίνεται, με το άκου, φίλε, άκου, φίλε. Η ψυχολογία μας είναι έλα, εκεί. Παλικάρι, η ψυχολογία μας είναι εκεί. Κουβάδες με κρύο νερό και δεν μας άμε. Πώς το λένε. Εμένα με λένε Γιώργο. Γεια σου Γιωργάκη. Γιωργάκης Παοκάρα. Αυτά είναι ρε. Ρε δεν μας πέφτει ρε. Φιλιά. Γεια σου Κωνσταντίνε. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Αυτό είναι. Να συναντιέστε και μεταξύ σας. Γεια σας, εσάς μιλάμε, μιλήστε μας και εσείς αν έχετε την καλοσύνη. Αν δεν έχετε, δεν πειράζει, θα πάμε στον επόμενο. Ναι! Μήπως γνωρίζετε ποιο θα είναι το σύνθημα από το αεροδρόμιο που θα ακούγεται αν φέρουμε τους δύο καινούργιους παίχτες? Δεν νομίζω ότι θα παίξει αεροδρόμιο. Κοστί. Και δεν εννοώ ότι θα έρθουν με το αυτοκίνητο όπως ήρθε ο Μπερμπάτοφ από τα σύνορα. Ένα θα είναι το σύνθημα, Κοστί. Με το Βέλμπρουμ και το Μπούκι πάλι θα μας κάνετε. Τι χάρη. Μπουμπούκι. Μπουμπούκι. Ωραίο, το σώζεις. Με το Βέλμπρουμ, με το Μπούκι πάλι θα μας πάρετε σε ντούκι. Για να, μπράβο, για να πάρουμε μέσα τα λεφτά. Κοστί. Έχει φίλε στο Σεούκι λίγοντα. Άκου. Άκου. Να γίνει πανηγύρι. Προχτές, εκεί που ήμασταν. Στο κολυβητήριο στη γιορτή των 20 χρόνων που ίδρωσα τον υδρότα για τις επόμενες τουλάχιστον 7 εβδομάδες. Άδειασα, δεν έγινε εξαμηνή. Δεν ίδρωσα πλέον. Άκου. Κωστή, άκου. Λέει ένας, εσείς αυτός δεν είναι ο Τσαρτσαρής. Και λέω, όχι ο Τσαρτσαρής, ο Παπα-Νικολάου είναι. Και είναι μεγάλη εκπομπή. Όχι, είναι πρώτος ξάδερφος του Κατσαρή και έχει μπερδέψει τα γράμματα. Δεν υπάρχει. Γελούσα μέχρι να πέσω στην πισίνα. Γελούσα, δεν μπορούσα να τέψω. Έτσι γίνεται. Τέλος πάντων, βάλουμε συγκλήρωση. Μπορείς ή όχι? Βεβαίως μπορώ, γιατί να μην μπορώ. Οκ. Υπάρχει κανένα άλλο. Για το άλμπουμ και τα 2 κιλά παγωτό. Ναι, γεια σου Μανώλο, γεια σου Τσουκνίδα. Ναι, ο Τσαρτσαρής. Σιγά μην ήμαν και ο. Πες έναν του Βαζελού. Ο Ντικούδης. Ναι. Όχι ρε, ο Ντικούδης είναι του Γαύρου. Τσαρτσαρής, ποιους άλλους είχε ο Βαζελός, ο Αλβέρτης. Ο οικονόμου. Ο Βιαμαντίδης. Ναι, γεια σας. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλώς τον, καλώς το παιδί. Γεια σου, φιλάρετε. Κωνσταντίνε, τσερτσερί. Ναι, τσερτσερί, βέβαια και αυτό μπορεί να παίξει. Και σερσερί. Τσετσένος που είναι σερσερίς, ο τσερτσερίς. Λοιπόν, ξέρεις κάτι... Χθες έπαιξε ένα όμορφο μπάσκετ η ομάδα, έτσι. Ναι. Δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια, αλλά έμαθα. Δεν το είδες. Δεν το είδα, όχι. Λοιπόν, είχαμε χθες... Ένας, οποιοσδήποτε κι αν ήταν, ναι. Οποιοσδήποτε, ναι. Θα είχε μια ευχάριστη, ένα ευχάριστο απόγευμα, θα είχε μια διάθεση ευχάριστη, τέλος πάντων.
μπήκανε και πολλά καλάθια, δεν ήταν ας πούμε 40-40, να πω ρε παιδί μου, εντάξει, παίζει γυναικείο μπάσκετ. Ναι. Θέμα, ξέρεις ποιο είναι. Πάλι έλαμψε το κρατικό μας κανάλι, φέρνοντας δημοσιογράφο από Θεσσαλονίκη, αλλά όχι από την ομάδα του ΠΑΟ. Ναι. Η πιο καταθλιπτική περιγραφή που έχω ακούσει στη ζωή μου. Όπου πας και βάζεις ένα θήτα μέσα, για ποιο λόγο, κάνε μια καταπληκτική, γιατί να είναι καταθλιπτική. Εδώ σε θέλω. Μα. Όταν λοιπόν ακούς και... Καλάθι για τον ΠΑΟΚ. Ναι, δηλαδή αν βαριέσαι τη ζωή σου για να τα να περιγράφεις, μην πας και καθόλου. Επειδή είναι ασπρόμαυρη, δεν καταλαβαίνω. Και επειδή ακριβώς παραδίπλα είχε το handball που παιζόταν και λίγο ένα περίεργο παιχνίδι εκεί πέρα. Ολυμπιακός. Έκανε ωραίο ποστάρισμα ο μικρός Αβίδης που έβαλε χαρτί υγείας. Έβαλε μια handball situation, handball. Don't be shy, just do it again. Μην λυπάστε, λέει, ξανακάντε το. Με το χάρτινο, ντε. Για πες. Αλλά εκεί πέρα αυτοί που περιγράφανε, λες και τους είχες το πάρει. Ναι, και τι αυτό και το άλλο αυτό. Δηλαδή πραγματικά είναι να κλαις και να γελάς μαζί. Να ξέρεις, εγώ σταμάτησα αυτό το πράγμα, αλλά κάποια στιγμή με εξόργιζε. Σταμάτησα ρε παιδί μου, άμα δεν γουστάρω, φίλε, κλείνω τελείως τον ήχο. Θα μου πεις είναι αυτή η λύση, τι να κάνω. Μου κακοφαίνεται. Βέβαια μου κακοφαίνεται. Λες και δεν έχει παιδιά εδώ που θα περιγράψουν με πάθος, με μπρίο. Έχει εξαιρετικά παιδιά εδώ. Πολύ καλά στην περιγραφή. Τέλος πάντων. Τι κανάλι ήταν, Νόβα ήταν ή Κοσμοτέ. Ή ΕΡΤ. ΕΡΤ 1. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. ΕΡΤ 1. Αυτά είναι τα όμορφα. Τέλεια. Τους δίνω συγχαρητήρια να συνεχίσουν έτσι. Είναι ο όμορφος κόσμος τους που το χαίρονται, αλλά πραγματικά δεν αξίζει τον κόπο. Τέλεια. Θέλω κάποια στιγμή τουλάχιστον να είναι επαγγελματίες. Τουλάχιστον να είναι επαγγελματίες. Έγινε, φιλάρετε. Να σε καλά, αγόρι μου. Να σε καλά. Τουτ. Ναι, 2310, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνουμε. Πεισματικά αρνούμαστε. 2310-287-888. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Εγώ είμαι. Εσύ, αν έχεις αμφιβολία, να το δούμε. Νομίζεις ότι δεν είσαι πια εσύ. Έχεις χάσει τον εαυτό σου. Γιατί, έλα στη δική μας γραμμή στήριξης. Παίρνω τηλέφωνο και δεν το σηκώνει κανένας γι' αυτό. Ρε, τους είπα, ελάτε τον στο στούντιο, δεν είναι κανείς. Εγώ είμαι περίεργος. Για την κλήρωση πήρα. Βεβαίως και μόνο. Τι ωραία εκπομπή που κάνετε. Ναι. Θα βγάλω μια στιγμή ένα τραγούδι, θα το παίζουμε για να το ακούνε κάτω. Τι να το κάνεις του περίεργου θα είναι ο τίτλος. Έτσι, Το περίεργος βγαίνει από το ότι έχεις μια περιέργεια, δηλαδή θες να μάθεις τι γίνεται ή... Εντάξει, αυτός είναι λίγο περίεργος. Όχι, είναι γενικό το περίεργος. Γιατί έχει δύο σημασίες. Ό,τι σκαλώνει λάθος, τσουπ, πετάς και το περίεργο. Γιατί είναι δύσιμη λέξη, έχει δύο σημασίες. Η μία είναι που είναι περίεργος να μάθει τι γίνεται. Και οι άλλοι που άστον αυτός είναι λίγο παράξενος, δηλαδή είναι περίεργο, παιδί μου, εντάξει. Ναι, είσαι... ναι. Και τα δύο δηλαδή, σε πότε μπορεί κάνεις. Το έπιασες. Τα μπλούχος είσαι, τα αγόρι μου, τα αγόρι μου. Λοιπόν, έτσι. Για πες λίγο όνομα να σε βάλω στο μαραφέτη. Σύφης. Πώς? Σύφης. Σύφης. Ναι. 1-0-5 δίνει να έχεις καταγωγή από Κρήτη. Όχι. Καμία σύφης. Μάλιστα, okay. Άκυρο, καμία, εδώ πέρα γέννημα θρέμα είμαστε. Εδώ, ναι. Άρα, Χανιά ημίχρονο, Θεσσαλονίκη τελικό. Βέβαια. Δώσε και τα τρία τελευταία ψηφία. Είμαι λίγο περίεργος. 374. Πόσο? 374. Δεν βγαίνω, μάνα μου. Δεν μπορώ να το αφήσω. Δεν βγαίνω. Να βάλω λίγο ακόμα να το κάνουμε 400. Ό,τι θέλει το. Ό,τι θέλει. Γεια σου, Σύφη! Γεια σου, Σύφη! Γεια, καλημέρα. Φιλιά. Ναι! Γεια σας! Γεια σας! Σήμερα. 9:25 δεν έχει βγει ακόμα γυναίκα, παιδιά. Μιλάμε για ρεκόρ, έχει μέρες να συμβεί αυτό, Κάραγιαν. Κάτι γίνεται. Γεια σας. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, σας ακούμε. Ναι, με ακούτε. Πρέπει να δώσετε άλλο δώρο για να βγει γυναίκα, κύριε. Γιατί? Δώστε μια εκδρομούλα, δεις πως θα βγουν τα κορίτσια. Καλά, σωστό αυτό. Αλλά γιατί το πανίνι για τον γιο, τον εγγονό, το βαφτισιμίο. Εμείς το θέλουμε το πανίνι, γι' αυτό, κύριε μου. Το πανίνι για το συμπέθερο. Για το συμπέθερο, συμπέθερε! Έρε καλός τους!
Η αλήθεια είναι το θέλω για τον αληψιό μου. Άσε αυτά, άσε τα σάπια. Σε βλέπω ήδη που κολλάς, ήδη κολλάς. Αλλά αυτό έχω να δεν λέω, να το κρατήσω μήπως για μένα. Ναι μωρέ, για να μην το κακομαθαίνω το παιδί μου, το είπα αυτό έτσι πατέρας. Δεν το δίνω λέει, για να μην κακομάθει. Εγώ βλέπω το όραμα, ένα ταξί σκόντα. Τα μισά τα κολλήσω εγώ. Ένα ταξί σκόντα που έχει στις πόρτες κολλημένα. Εθνική Μεξικό, εθνική... Εθνική Ζουμουσού έφυγε. Εθνική Ζουμουσού, φίλε, πω. Τι λες, ρε παιδί μου. Λοιπόν... Χαίρομαι να μιλάμε για μπάλα, όπως πάντα. Πάρα πολύ ωραία. Όποιος και να έρθει, όποιος και να μην έρθει, στα τέτοια μας, εμείς πάω ξανά. Όποιος και να έρθει, όταν κι αν έρθει. Έτσι, έτσι. Αν και κάτι δήλωσε ο Σαββίδης ότι θα έρθουν λέει. Μιλάμε, κάνουμε. Όλα θα γίνουν. Είναι τέλειο καλοκαίρι αυτό ρε. Χαρείτε το. Είμαι φίλε, είμαστε χαλαροί. Αλήθεια είναι αυτή. Είμαι χαλαρός. Είμαι χαλαρός. Κοίτα, αν έρθουν έστω πριν την προετοιμασία είναι ό,τι καλύτερο. Τώρα θα είναι η τελευταία μέρα. Θα έρθουν τώρα. Σημασία και την προετοιμασία να είναι πάνω. Τουλάχιστον οι δεν δύο ξέρω που θέλουμε. Αν θα είναι ο Βέρμπλουμ και ο Πούκι, δεν ξέρω αν θα είναι ο Κόντε, δεν ξέρω τι. Πάντως κάτι άλλο για Αραούχο που γράψανε δεν υπάρχει αυτό. Όχι, άκουνα σε πολύ λίγο. Η αλήθεια είναι ότι ο Στόπερ έχει έρθει. Σίγουρα θέλουμε ένα χαφ που λέμε εκεί σε στήλη αυτό που ψάχνουν το Βέρμπλουμ και ένα center four. Αν έρθουν αυτοί οι τρεις, είναι οι δύο μάλλον γιατί ο ένας είναι ήδη εδώ, πας στην προετοιμασία κομπλέ. Τώρα αν έρθει κάτι στραβάκι να αλλάζει, αλλά πρέπει στην προετοιμασία να είσαι κομπλέ. Ναι. Και κάτι άλλο, μια υποσημείωση, συγγνώμη που σε διακόπτω. Αν ο Βιερίνια παίξει μπροστά, τότε θέλουμε και ένα πρωτοκλασάτο αριστερό μπακ, έτσι. Απλά δεν το αναφέρουμε. Εντάξει, δεν ξέρω γιατί αυτή τη στιγμή ο Ρασβάν είπε, ούτε πεθαμένος δεν τον βγάζω από εκεί. Ο μόνος μου προβληματισμός είναι ότι όσοι ήταν οι βασικοί μας στόχοι, ανέκαθεν, σπάνια έρχονταν. Ναι. Αυτό είναι το μόνο που με... Αυτό άλλες χρονιές. Τώρα θα δούμε. Μακάρι. Γιατί λέει τώρα μπήκε στο παιχνίδι και η Άκη. Ο Άγιαξ δεν ξέρω αν ισχύει για τον Σουηδό. Έλα βρε τώρα. Να σου πω κάτι. Ολλανδοί, βρείτε ένα δικό σας ολλανδικό όνομα, βρε. Που βρήκατε τον Νέαντα. Εμείς έχουμε ομάδα που λέγεται Φρουίπνχέιμπεχοϊκενχοφ. Τι είναι αυτό, μπύρα. Την πήρα, φίλε. Ποικιλία από του Λίπα. Ποικιλία από του Λίπα. Μελαχνή μπύρα γιατί δεν έχουν. Μια μελαμψία. Γιατί έχει κοκκινομάλα. Εντάξει, αλλά ξανθιά έχει ρε φίλε. Χαιρετίσματα στη. Σαν τη Λόπες, φίλε, δεν είναι. Είπα, είμαι αίτητος 10 χρόνια. Δεν έχω φάει ποτέ, έχει λοπιτά. Φιλιά! Γεια σου, κάνε γεια! Το τραγούδι μας βάλε. Ναι. Απαγορεύεται. Λοιπόν, φιλιά! Καλημέρα στον Σπύρο τον Ψαθόπουλο. Καλημέρα στο Ραβανό τον Γιάννη. Γεια σου Πολοτζίδη Χαράλαμπη. Γεια σου Χριστίνα. Γεια σου Αγγελική. Γεια σου Δημήτρη Τσακερίδη. Ευρωπόντιε. Γεια σου Μπαλαδόφατσα. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Λέει τούμπα μένεις, τούμπα μένω, τούμπα έμενα, τούμπα μένω, τούμπα θα μένω. Εκεί είναι. Εκεί ανήκουμε, εκεί είναι το μέρος μας. Εκεί, okay, χωρίς να έχουμε παράπονα από αλλού. Θα πάμε σε ένα συγκλονιστικό διάλειμμα. Πάρα πολύ ωραίο το διάλειμμα. Και θα επιστρέψουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται για να πάμε για το τελευταίο μισάωρο. Εσείς εξακολουθούτε και στέλνετε μήνυμα Τούμπεν στην ίδια SMS χέρα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το άμολο μπουμπουνάτε στο 54526 για να μπείτε για την διεκδίκηση ενός άλβουμ το οποίο είναι της Πανίνινη. Μπορεί να είμαστε άφραγοι, να είμαστε Πανίνι με Πανίνι, αλλά έχουμε όμως τα δωράκια μας. Γιατί όχι, και 2 κιλάρες παγωτό από το αρτοζαχαροπλαστείο. Ωραία λέξη από το αρτοζαχαροπλαστείο για τη Σαρδάμ, φίλε, ό,τι πρέπει. 1-0-5 απόδοση. Νικολαίδη στην Καραολή και Δημητρίου και στο Λαγκαδά. Επιστρέφουμε! Βρήκα τι λέει ο μικρός. Βρήκα τι λέει. Γίνα το και θα σου πω τι λέει. Τι έγινε ρε παιδιά! Τι έγινε ρε παιδιά! Γίνε το και θα σου πω τι λέει. Σας έχω όλους από κάτω. Εντάξει, περίπου.
Εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε! Πάμε! Εδώ είμαστε! Αλμπουμάρα Πανίνη κληρώνουμε με όλα τα αυτοκόλλητα μέσα. 669 αυτοκόλλητα! 669 αυτοκόλλητα! Υπέροχα, καταπληκτικά! Από την Πανίνη, Μουντιάλ 2018! Και βέβαια, δύο υπέροχα κιλά παγωτό από το όρατο ζωχαροπλαστή ο Νικολάηδης. Πάμε στις γραμμές, 2310-287-888, νέοι! Γεια σας! Έλα Κωνσταντίνε, καλημέρα! Καλώς το σέρεο! Γεια σου, Εστέλιο! Καταρχήν, σήμερα να δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ, φίλε. Έτσι. Και στον προπονητή που με πολύ σοβαρή δουλειά, χαμηλών τόνων άνθρωπος, άνθρωπος του χώρου με πολλές επιτυχίες στις εθνικές ομάδες και παίρνει την ευκαιρία του και σε μια πολύ μεγάλη ομάδα να δείξει την αξία του. Επειδή τον Πάκο τον έχω δει σε πολλά παιχνίδια στο μπάσκετ, όσο μπάσκετ ξέρω ρε παιδί μου, μ' αρέσει να βλέπω καταρχήν τον Πάκο. Είχαν μια βιασύνη σε πολλές, όταν εκδηλώνουν επιθέσεις σε πολλά παιχνίδια που τους είδα και χάνανε πολλές επιθέσεις ενώ ήταν η ομάδα καλή. Στα παιχνίδια που τον είδα και με τον Παναθηναϊκό, που δεν είχαμε, ας πούμε, δεν μπόρεσε να κάνει την υπέρβαση, αλλά και χθες και προχθές στην Πάτρα πάλι που είχα δει το δεύτερο ημίχρονο, ναι. Είχαν μια ωριμότητα όσον αφορά στη διαχείριση για να γυρίζει μπάλα και να κάνουν την καλύτερη επιλογή. Κάτι που δεν το κάνανε σε πολλά παιχνίδια. Και βγάλα μια ωριμότητα στο καλύτερο σημείο, ναι, ας πούμε, του πρωταθλήματος και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ το μπάσκετ δεν είναι το φόρτε μου. Ούτε είμαι τόσο γνώστης. Αλλά εντάξει, παιδί μου... Λέω λοιπόν, καταλαβαίνω ένα πράγμα, ότι είναι τεράστια υπέρβαση να μπω τρίτος μετά τους πολυεκατομμυριούχους, αυτούς που το ένα πόδι του Σπανούλη ή το ένα πόδι του Καλάθη κοστίζει όσο κοστίζει όλη μου η ομάδα. Άρα το ότι πέρασα στη βαθμολογία και μάλιστα όπου την έβρισκα την κοπούσα την ΑΕΚ 4 φορές, την ΑΕΚ των εκατομμυρίων των αγγελοπουλέων, είναι φίλε τεράστια υπόθεση. Είναι σαν να βγες 100 στην Ολυμπιάδα πίσω από τους μαύρους. Λες, από τους λευκούς πίσω από τους μαύρους. Ακριβώς φίλε. Ακριβώς. Είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι υπέρβαση. Μπράβο στην ομάδα. Νομίζω ότι με προσεκτικές προσθήκες το καλοκαίρι και με τη βοήθεια και από τον Ιβάν, πάντα υπάρχει εκεί βοήθεια, νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε ωραία πράγματα. Έκανε δουλίτσα δηλαδή ο Παπαθεοδόρου, που αμφισβητήθηκε στην αρχή, που η ομάδα δεν έδειχνε αυτό που έπρεπε. Εμένα μου αρέσει και που έχει Έλληνες μέσα και πως παίζει η ομάδα, που υπάρχει ένας ενθουσιασμός. Γενικά ρε παιδί μου, περιμένω υπάρχει πράγματα. Και εκεί θα έλεγα υπάρχει καλό κλίμα όπως είναι και στο ποδόσφαιρο, φίλε. Πολύ έτσι, καλό έτσι, κλίμα έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς. Κωστή, ναι. Καταρχήν βάλουμε σκληρό, θα πούμε και ένα ανέκδοτο να γελάσει έτσι λίγο ο κόσμος. Πες μου λίγο τα τελευταία ψηφία. 283. Ωραία. Είναι ένα ζευγάρι, έχουν πάρει σε ένα ζωολογικό κήπο σε μεγάλη πόλη της Ευρώπης, ρε παιδί μου. Ναι. Ρωτάνε το φύλακα τι ώρα κλείνει ο... Τώρα λέμε όλοι σκοτεινιάσει, λέει κλείνει. Ήταν από τους τελευταίους. Γύρισαν σχεδόν όλα τα ζώα. Βλέπουν για μια δόση. Η γυναίκα ήταν σεξοβόμβα, ρε παιδί μου. Ναι. Τα μπαλκόνια της, τα σέντες, τα αμαία της, φούρσε ένα φουστάκι έτσι ωραίο. Ναι. Φτάνουν εκεί, βλέπει σε ένα κλουβί και εκεί έχει ένα γορίλα μέσα, κάτι καλά. Ναι. Αλλά αυτός μέσα από ψιλοβαριό ήταν ο γορίλας. Λέει ο Μάκης, ρε εσύ, λέει, για ρίξε του λέει, λίγο μπουτάκι, λέει το γορίλα, να δούμε λέει, τι θα κάνει. Λέει, Μάκη μου τώρα, σε παρακαλώ, να ρίξε του λίγο μπουτάκι, να δούμε λέει, τι θα κάνει. Δείχνει λίγο μπουτάκι η Τζένι, αρχινά να χτυπιέ το γορίλα, αχ, το γροθιέ ο στήθος. Πω, πολύ, του έχω γυρίσει τα μυαλά, λέει. Ρε εσύ, Τζένι, λέει, για ρίξε, ξεκούπησε κάνα κουμπί, λέει, δείξε και λίγο στήθος, λέει, να δούμε τι θα κάνει. Σε παρακαλώ, ρε Μάκη, λέει, δεν μας βλέπει κανένας, λέει, μόνοι μας είμαστε. Ξεκουμπούτο που κάνεις, δείχνει και λίγο στήθος, ο γορίλας έχει αφηνιάς. Ανοίγει την πόρτα, την πετάει μέσα. Πες του μόνο τώρα ότι έχεις πονοκέφαλο, λέει. Γεια σου, Στελάρα! Γεια σου, ρε φίλε, γεια. Ο γνωστός πονοκέφαλος, έτσι. Έχω πονοκέφαλο, καλά. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλά, επιτέλους γυναίκα σήμερα. Επιτέλους. Έτσι. Στεγνώσαμε τελείως. Καλημέρα Κωστή και πάλι. Καλώς την, θα πω στη συνέχεια αυτό που έλεγε ο προηγούμενος φίλος. Ναι. Συγχαρητήρια στην ομάδα. Το 161 ήταν πάρα πολύ καλό επί του Προμηθέα, για τον μπάσκετ μιλάω. Σωστά. Πολύ καλό, εντυπωσιακό του παιχνίδι του Μαργαρίτη και του Χρυσικόπουλου. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι από τις 15 Φεβρουαρίου, νομίζω, είμαστε σερί σε νίκες. Ναι, σωστά, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά ναι. Σωστά. Νομίζω ότι είναι 15. Τέλος πάντων. Έχει 13 νίκες. Χάσαμε από το Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αλλά ήταν επόμενο, ναι. Έτσι, ναι. Έτσι.
Αυτό ήθελα να πω. Τέλεια. Καλή συνέχεια στον επόμενο αγώνα που έχει η ομάδα μας. Κάτω, τώρα στην Πάτρα. Στην Πάτρα, έτσι. Σε χαιρετώ. Καλημέρα. Να σε καλά, καλημέρα. Να σε καλά. Έσπασε το εμπάργκο, παρατέταρτο. Το σώσαμε, φίλε, να πηγαίναμε έτσι. Αρένων σήμερα. Ναι, καλημέρα σας. Έπεσε, πέσαμε. Να φοράτε πικαλαμίδες, να μην χτυπάτε. Πηγονατίδες. Γεια σας. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Πέσαν όλοι μαζί. Όλοι μαζί. 23-10-287-888. Τι γίνεται με τα μεταγραφικά. Πες λίγο ρε φίλε. Κωστή. Είπαμε παιδιά ότι οι δύο στόχοι που έχουν επικοινωνηθεί κιόλας. Να πούμε το ρήμα επικοινωνηθεί. Εντάξει. Οκ. Okay, που τους επικοινώνησαν τέλος πάντων. Είναι αυτοί. Ο Βέρμπλουμ το αμυντικό χαφ. Και ο Πούκι το center for. Και με τους δύο μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Είπαμε το Βέρμπλουμ το λένε Πόντους, δεν υπάρχει αυτό. Και τον άλλον το λένε Τέμου. Δηλαδή, αυτό το παλικάρι, αν έρθει, εγώ σε ρωτάω ρε φίλος. Μία απλή ερώτηση κάνω. Θέλω να μου πεις, αναφανδόν, τι γίνεται με το Τέμου. Αυτός τώρα δεν είναι τεϊκός παίκτης. Δεν θα κάνει παπάντες. Σε ένα κήπεδο που θα είναι εκκλησία. Δεν θα κάνει αγιογραφίες τρίπλες. Που το λένε Θεέ μου. Δεν είναι πολύ ωραίο το ανέκδοτο, το λέω που και που. Που είναι δύο. Πουκι. Που είναι δύο ρε παιδί μου, οι δύο τσιγκάνοι και ο ένας έκανε ξαφνικά πάρα πολλά λεφτά. Και πάει στον καταβλισμό και βρίσκει ο ένας τον άλλον. Ω, τι έγινε ρε φίλος. Τι αμαξάρα είναι αυτή λέει, που έφερες. Αδερφέ λέει, εντάξει λέει, τώρα είμαστε άλλο level. Ανεβήκαμε επίπεδο οικονομικά και ρε φίλος, πω τι λιμουζινάρα είναι αυτή ρε. Πω λέει, και τι κουστούμιάρι, τι όμορφος που είσαι αδερφέ. Λέει εντάξει λέει, τώρα λέει ξέρεις, λέει, έχουμε λέει, αλλάξει επίπεδο. Λέει και τι ωραίο κουστούμι. Λέει εντάξει λέει, και αυτό λέει που έχεις βάλει λέει, το ωραίο το λουλούντι λέει, στο πέτο. Τι όμορφο λέλουντο. Δεν ξεχνάς λέει να το κοσμήσεις με ένα λουλούδι. Λέει φυσικά λέει ο άλλος. Εντάξει λέει αυτό είναι λέει η πινελιά να πούμε. Λέει αυτό το λουλούδι που φοράς στο πέτο. Τι λουλούδι είναι. Λέει αυτό το λουλούδι είναι πώς να το πω τώρα. Η άκυντος. Ας το διάλο. Η άκυντος Λέει βέβαια είναι η άκυντος. Λέει και πώς το γράφεις το η άκυντος. Πώς το γράφεις. Γκαρντένια είναι. Αυτά που λέτε. Γκαρντένια είναι λέει. Τελικά τι γίνεται ρε φίλε. Τι γίνεται. Μου γράφει ο Γιάννης ο Σπανούλης λέει. Κωστή λέει βλέπεις Game of Love. Αυτό που βρίζονται, που φτώνονται, που κτλ. Νομίζω πιο κάτω δεν έχει. Πάτος. Το επόμενο είναι με τα καλαμπαλίκια απ' έξω και τα παλαμάρια να κυνηγούνται στους θάμνους. Να ξέρετε και θα θολώνουν την εικόνα. Θα έρθει και αυτό να το ξέρετε. Δηλαδή είδα, άντεξα να δω γιατί πρέπει να έχω άποψη να πούμε. Άντεξα 30 δευτερόλεπτα. Δηλαδή πλέον αυτό το power of love που δείχνει με την Πακοδή μου μοιάζει ότι είναι Μπουκόφσκι. Μοιάζει ότι είναι επιπέδου φίλε. Δεν έχει. Δεν έχει. Τι γίνεται. Με ρωτάτε καμιά φορά. Λέει τι παραλίες προτιμάς. Με πέτρα ή με άμμο. Φίλε προτιμώ παραλίες με καντίνα. Να ξέρεις. Δηλαδή με καντίνα. Η καντίνα. Θυμάσαι τότε. Πάω καντίνα παντρεύομαι την Τίνα. Το θυμάστε παιδιά. Το πανό. Είχαμε κάνει αφιέρωμα Σωτήρη. Πάω καντίνα, παντρεύομαι την Τίνα, φίλε. Πόσο ήθος. Πρέπει όταν κάνουμε τη νέα Τούμπα, δηλαδή ναι, θα έχει άλλα μαγαζιά, άλλο επίπεδο, θα είναι ένα παλάτι, ωραίο, ένα στολίδι. Ναι. Όμως θα πρέπει να μπει ειδικό όρος ότι δεν θα αλλάξουμε τις καντίνες. Δηλαδή η καντίνα είναι folklore, είναι μέρος ιστορίας. Ποιος δεν έχει φάει βρώμικο. Βρώμικο το λέμε έτσι μεταφορικά, έτσι δεν πέθανε κανένας. Και οι άνθρωποι είναι και καθαροί, μια χαρά. Απλά ρε παιδί μου, η καντίνα είναι καντίνα. Πώς το λένε δηλαδή, δεν μπορεί να είναι γκουρμέ. Να σου βάλει αυτό που σου φέρνει ένα πιάτο σαν δορυφορική και έχει ένα μαρουλάκι με ένα τσουτσούνι από πιγκουίνου και μια dressing λέει. Έχουμε κάνει σάλτσα λέει από μοσχοκίδωνο. Έχουμε βάλει λέει δάκρυ κορκόδιλου και είναι μέσα λέει και τσιλιπιπί από φασιανό.
Πω, φίλε, και πώς έλεγε ο άλλος, δεν ακούω και τόσο καλά τον, τον άνηθο. Δεν έχει τέτοια. Καντίνα σημαίνει καντίνα. Πάμε γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καντίνα έχεις φάει, αδερφέ. Λοιπόν, καντίνα μάμας. Καντίνα μάμας, βέβαια. Και μάμας και μαμά Τερέζα και τα λοιπά. Θα ναι, κάνουμε ειδική εσύ. Εκπομπή. Εννοείται, ρε φίλε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εννοείται. Παϊδάκι γεμάτο στο Κείμηνο για να φύγει η μυρουδιά. Μπούκοβο βάλεμε. Ναι. Κάτω το ξέρουν τον Μπούκοβο. Από Κατερίνη, ρε φίλε. Έλα ρε μάγειρα, στο αντικείμενό σου μέσα είμαι, αδερφέ. Μέγικος τύπος πας. Καλά, αδερφέ μου, εσύ. Σήμερα γιατί δεν έχεις τηλέφωνο, τι έπαθες. Πώς δεν έχει τηλέφωνο. Έχει μια γυναίκα και καμιά 45 αργά. Δεν σταματήσαμε μέχρι τώρα, δεν σταματήσαμε. Για πες. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Γιατί δεν έχουν γυναίκες, είπες. Ήρθα την άλλη φορά να με βάλεις το ζημιά από το σαφέτη. Έλα. Το βάλαμε, φίλε. Πού ήσουνα. Ζημιά. Στο περιβόλι μου και μαζεύω κεράκια, ρε φίλε. Δεν επειδή λοιπόν είμαι παιδί περιβόλι, ζημιά σαφέτης, μέχρι να τελειώσει το τηλεφώνημά μας, θα είσαι έτοιμος. Μ' ακούς? Ναι, ναι. Θα είναι έτοιμος ο σαφέτης. Κανονικά τώρα τον τίνουμε, του κάνουμε λίγο μακιγιάζ, του βουσιώνουμε λίγο τη γραβάτα και θα βγει. Βγαίνει σαφέτης! Επεσπέσαμε. Φίλε, χαίρομαι πολύ που κρατάμε όσο περνάει τώρα ο καιρός, αυτή την εποχή, που κρατάμε παρέα σε αυτούς που είναι στα περιβόλια και μαζεύουν. Νάτι. Αυτό είναι του Μπαθής. Δεν είναι, φίλε, σαν ένα άλλο τραγούδι. Έχει, φίλε, καταρχήν χορηγία τα βενζινάδικα ΕΚΟ. Δεύτερον, τόσο βάθος. Φίλε, δες τι γίνεται, έρχεται ο Κουστό και λέει, παιδιά, γιατί τόσο βάθος στην κονσόλα και κάνει βουτιά. Έρχεται αυτός από το απέραντο γαλάζιο, βουτάει με μια αναπνοή. Άκου τι γίνεται, φίλε. Έτσι βρε, ζούμου σου λέμε, βρε. Ζούμου σου λέμε και όλα τα χέμε. Ρε τι γίνεται. Εδώ είμαστε. Θα είναι ένα υπέροχο καλοκαίρι. Πάμε γραμμές, ξέχασα. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Καλό στο κορίτσι! Κωστή, καλημέρα! Γεια σου, Λενιό! Κοίταξε, κάθε πρωί φυσικά, σ' ακούω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα άκουσα ότι έγινε ένα παράπονο, ότι δεν έχουν πάρει γυναίκες. Σήμερα τι έχει, μία μόνο βγήκε, νωρίτερα. Ναι, μόνο μία, λέω, τι γίνεται. Τι έπεσε σήμερα, δεν είναι. Ενίσχυση των γυναικών λίγο. προσπαθώ και άλλες φορές, αλλά γίνεται πανικός και δεν... Φτούφτου, μάμα, φτύσε μας να μην μας ματιάσεις. Ναι, ναι, φτούφτου. Ναι. Αλλά δεν γίνεται πρωινό χωρίς τον Κωστή, είναι πλέον μια, πώς να το πω, εξάρτηση. Τι ωραία, τι ωραία. Αυτό είναι αμφίδρομη η σχέση. Δεν μπορώ και εγώ χωρίς εσάς, τα έχουμε πει αυτά. Α, μπράβο, ακριβώς. Είσαι μοναδικός, δηλαδή, όσο τόσο ΠΑΟΚ που... Τελείωσε, δεν μπορώ χωρίς εσύ. Δηλαδή πρέπει να σε ακούω. Πιο πέρα δεν γίνεται. Πιο πέρα δεν γίνεται. Έχεις μια ανεδιοτέλεια όπως και εμείς όλοι οι παοκτσίδες, κατάλαβες. Πέρα από το επάγγελμα είσαι υποφέρεις αυτό όπως και εμείς όλοι. Υποφέρεις. Μου είπε κάποιος. Ξέρεις, λέει, που σταματάει να είναι απλά αγάπη για την ομάδα και είναι αρρώστια. Όταν γυρίζεις σπίτι, λέει, και δεν έχεις όρεξη να παίξεις με τα παιδιά σου. Πολύ σημαντικό. Αλμπουμάρα έχω σήμερα! Τι να κάνουμε, ναι, τώρα αυτές τις μέρες στα επάνω χαίρομαι που σ' ακούω, έτσι όλα καλά. Έτσι θα πάμε μέχρι 27 Ιουλίου, έτσι Ελένη. Μπράβο Κωστή, να λες και κανένα ανέκδοτο. Και ανέκδοτα και τραγούδια και τα πάντα όλα. Και τα γούστα και όλα. Γεια σου Λενιό μου, ζουμουσού, γεια σου κοριτσάρα μου. Γεια σου κοριτσάρα μου. Έχω άλμπουμ, Ράσια, τρομερό, 699 αυτοκόλλητα. Τρεχάτε. Είναι το σήμα της νίκης, έχουμε δύο γραμμές ακόμα. Ναι! Buongiorno! Oh, bon filet, bon jovi! It's my life! Μπορούμε να κλείσουμε με αυτό, έκπληξη. 32 απόδοση. Για πες, αδερφούλη, για πες! Λοιπόν, τι να σε πω, τι θέλεις. Θέλω να μου πεις τα κάλαντα. Πάμε. Τα κάλαντα. Άρχι μηνιά και αρχή χρόνια. Ψηλή μου δε. Έρχεσαι από εδώ να πάρεις τραπέζι στη Λαδόπουλα. Κέρδισες τραπέζι. Κέρδισα. Κέρδισες, φίλε, γιατί μόλις σου είπα τα κάλαντα, δεν δίστασες καθόλου, έδωσε τον καλύτερο σου εαυτό, με μια ερμηνεία που βγήκε μέσα από την ψυχή σου, και γιατί να μην σε στείλω να φας, αδερφέ, γιατί όχι.
Καλάδες. Για ποιο λόγο. Έτσι. Άλλος τα είπε τα κάλαντα. Όχι. Τα είπες εσύ πρώτος. Όχι. Άρα. Ποτέ. Τέλος. Κερδίζω δικαίως. Με συνεπτικές διαδικασίες. Είμαι καλύτερος. Οι άλλοι είπαν χάρτινα κάλαντα, φίλε. Δεν το άξιζαν. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Επειδή ήταν χάρτινο το. Φεγγαράκι. Και το πρωταθληματάκι λοιπόν. Τους. Έλα, τέλος πάντων, επειδή είμαι και ο γνωστός που παίρνω, μου φαίνεται ο μοναδικός αεκτής που σε παίρνει, ε. Δεν ξέρω, φίλε, αλλά είσαι γνήσιο παλικάρι μου. Είσαι από τους κανονικούς, όχι τους 14. Ναι, όχι, δεν είπαμε, όχι 14, ο παλιός. Ο παλιός, μπράβο. Ο παλιός. Ο παλιός. Για πες λοιπόν. Χάρη μου, τι να πω, εντάξει, κι άλλη φορά μιλήσαμε. Ο αεκτής που σε παίρνει ο μοναδικός μου, πιστεύω. Άρα, όχι, έχω κι άλλους, απλά δεν το ομολογάνε. Α, καλά, εγώ το ομολογώ. Τι να κάνω. Εσύ και ο Λαβαντίδης. Ομολογώ! Ναι, για πες λοιπόν. Τέλος. Είσαι ευχαριστημένος από τη μετά. Για το καλημέρα, για το καλημέρα. Πάρα πολύ ωραίος είσαι. Και την άλλη φορά σου πρότεινα. Δεν χρειάζεται στην κλήρωση αφού με έβαλε κατευθείαν, τι να πω. Κατευθείαν το τραπέζι θα το πάρει έτσι. Θα φέρει από εδώ και να είπα. Βέβαια δεν μου έχει πει ότι έτσι θα σου δώσω το τραπέζι. Οπότε ναι. Να ξέρει, σου πληρώνω μόνο το έπιπλο. Μυστικό στα. Μόνο το έπιπλο. Τι καρέκλα. Είσαι κρυφό που ξέρει, να ξέρει το είπα. Έγινε ρε Μανόλο. Θα έρθεις από εδώ και θα μου πεις είμαι ο Μανώλης, ο αεκτής ο κανονικός που δεν χάρηκα για το χάρτινο, που δεν ήθελα έτσι. Και θα ζητήσω. Είπαμε αυτό πέρα, δεν το έχουμε ξαναπεί αυτό, δεν το χάρηκαμε καθόλου. Το έχουμε ξαναπεί, βεβαίως. Το μόνο καλό που έγινε με όλη τη δουλειά αυτή ήταν ότι θα κάνουμε γήπεδο. Τίποτα παραπάνω από ό,τι βλέπω εγώ. Εντάξει. Όμορφα και ωραία. Τα έχει λύσει τα προβλήματα του κράτου και δίνει 20 εκατομμύρια. Να σου πω τώρα, επειδή όμω δεν έχω τη δυνατότητα να έρθω από εκεί πέρα. Ναι. Πώς θα γίνει όμω. Πώς θα γίνει όμως χωρίς το χαρτάκι, πώς θα πας, για, δεν γίνεται. Αλλιώς ξέρεις πώς θα πάνε. Κάνε, άμα από τώρα. Πρόσεξε. Κάνε μια χάρτινη. Δεν πειράζει, βάλε μου και εμένα την κλήρωση. Μου είναι 7.48 Μανώλη και τελείωσε. Άμα πετύχω, πετύχε. Δεν πειράζει. Έγινε Μανώλη! Φιλιά! Κάτσε καλά. 7.48. Αν πω παιδιά, πηγαίνετε και πείτε, είμαι ο Μανώλης και ήρθα να φάω. Κάναμε μια φορά το λάθος. Αραβόνα έκανε ο Δημήτρης. Ένωσε τα τραπέζια. Τρεις! Καλά πλάκα μου κάνεις! Φεύγουμε τώρα, τι τρεις! Ναι, γεια σας! Σύντομη! Μας ακούτε! Ναι! Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε! Φιλιά, πάμε στον επόμενο! Έλα Γεωβόνε, ναι. έλα γόρι μου! Ναι, έλα Κωστή μου, καλημέρα! Καλώς το παιδί, καλώς τον μπασκετικό της παρέας! Ζήτω ενίος ΠΑΟΚ! Έτσι! Δεν ξέρεις, δεν βγαίνω για θριαμβολογίες, αλλά μόνο για να επισημάνω πράγματα. Η ομάδα θα πάρει την τρίτη θέση. Δεν είναι καθόλου μικρό επίτευγμα. Θα κάνει την υπέρβαση. Αυτή, όχι υπέρβαση, είναι ο στόχος για τον οποίο δεν μπορείς να πας παραπάνω. Ζούμε και αναπνέουμε για να εκπληρωθεί το όνειρο που είδαμε του Αγίου Πνεύματος. Να βάλει ο Ιβάν 2 εκατομμύρια σε μπάσκετ και πολύ. Φοβερό. Λοιπόν, εγώ βγήκα για να θίξω λίγο το θέμα του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, γιατί δεν μου αρέσουν αυτά που βλέπω να γράφονται και να διαδίδονται. Ναι. Ο παίκτης έφυγε στην Ιταλία για να πάρει μέρος σε κάπου και δεν πήρε μέρος. Δανεικός δεν αυτός, δανεικός δεν είναι αυτό. Με άδεια της διοίκησης από την αρχή της χρονιάς έγνωστο αυτό το πράγμα. Βγήκε ο Τέλης Ροναλδίδης και τα είπε τα πράγματα. Ναι, ναι. Όποιος δεν τα γνωρίζει, το πρόβλημα δεν που είναι. Να λέει παραφιλολογίες. Το πρόβλημα που είναι. Βγήκα και είπα τι, ότι παράξει την ομάδα. Ο προπονητής δεν το χρησιμοποίησε χτες. Ναι. Ο προπονητής δεν το χρησιμοποίησε χτες. Αυτός είναι δανεικός από το Βάζελο. Αυτό δεν λες. Ναι. Είναι. Ο δανεισμός του λύγει, ξέρουμε. Θεωρητικά λίγη, αλλά ναι. Θεωρητικά επίσης δεν έχει συμφέρον να πάει στο Βάζελο, ο οποίος δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να τον κρατήσει. Παρ' όλα αυτά, ναι. Για να μείνει σε εμάς, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να μείνει, γιατί είναι μεγάλο ταλέντο και είναι και Έλληνας. Φυσικά, και παίρνει και χρόνο εδώ, εκεί σιγά μην παίξει. Ζούμε για αυτό το πράγμα, εμείς που αγαπάμε την ομάδα, ζούμε για αυτό το πράγμα. Θέλουμε τον ελληνικό κορμό και θέλουμε να τον διατηρήσουμε. Οπότε, αν χρειαστεί κάτι παραπάνω. Να κάνουμε τον κόπο να πάρουμε τηλέφωνο τον Ιβάν όταν χρειαστεί. Αλλά δεν θέλουν να βγαίνουν και να λένε κάτι εις βάρος του παίκτη. Ότι παράτησε την ομάδα, όχι, δεν ότι ισχύει. Η ομάδα έπρεπε να είναι πάνω απ' όλα και αυτός την πούλησε. Ο παίκτης έφυγε με άδεια της διοίκησης, γιατί αυτό ήταν συμφωνημένο από την αρχή της χρονιάς και οι ημερομηνίες του πρωταθλήματος άλλαξαν. Έτσι. Έγινε, αδερφέ μου! Δεν υπερασπίζομαι τον παίκτη για κάποιο λόγο. Όχι, ρε, όχι, δεν υπάρχει λόγος να το συνεχίζεις. Δεν θέλω λόγος να τον κρατήσω τον πάγο, γιατί φιλοφέρω τον ελληνικό κορμό. Δεν θέλω να φύγει κανάς. Να έρθουν κάποιοι καλύτεροι. Φιλιά πολλά. Γεια σου Γεωπόνε μου. Πάμε. Δύο γραμμές ακόμα να κλείσουμε. Καλημέρα σας. Ναι. Κλείσε με άμα μπορείς. Κλείσε με. Σε κλείνω. Γεια σου βροχή. Σε κλείσα. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Χάρηκα που τα είπαμε. Να είστε καλά. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Σύντομος. Λακωνικός. Όχι ρε μην το. Ο βροχή υπάρχει. Μην τον κλείνεις. Τον έκλεισες. Αλήθεια! Όχι ρε φίλε! Βροχούλα μου, σε κλείσαμε! Έλα Θουβού! Μπαμ μπαμ! Λακωνικός! Μπαμ μπαμ! Μπαμ μπαμ!
Θυμάσαι το Λούπου Βαζέχα, Βαζέχα Λούπου, Λούπου Βαζέχα. Ο Λούπου αυτός που κλείβε τα αυτοκίνητα. Ναι, όχι, ο Ρουμάνος. Όχι, ρε. Ναι. Που έκανε τη συνεργασία ο Βαζέχα με τον Λούπου και λέει Λούπου Βαζέχα, Βαζέχα Λούπου, Λούπου Βαζέχα. Γκολ, ξέρω εγώ. Ναι. Για φαντάσου τώρα Πούκι, Βέρντμπ και να λέει πόσου θέμου, πόσου. Πόντου, ρε, όχι πόσου. Πόντου, θέμου, πόσου πόντου. Πόπο! Τελειώνει! Τη φάση! Τελειώνει τη φάση! Χύνουν! Γίνουν δάκρυα χαράς οι οπαδοί. Ρε τι γίνεται. Τι πατραβάμα, καλημέρα. Αγοράκι μου, φιλιά πολλά. Καλημέρα, καλημέρα. Μαέστρο, τέλος κυκλοφορίας. Τέλος κυκλοφορίας, λέγεται έτσι επειδή τελειώνουν τα λεφτά. Αυτά. Θα φύγουμε με Τζον Μποντζόβι, κυρίες και κύριοι. 37 απόδοση στη σχετική κουπονάρα. Αυτή λες φίλε, γυναίκες έβρισκαν, πιστεύεις ο Τζον Μποντζόβι? Ρε βροχούλα, φέρνεις το κινητό, βροχή. Κάτσε να το βγάλουμε το κινητό. Περίμενε. Ναι! Βρήκες άλλο τρόπο! Δεν γίνονται αυτά. Γεια σου βροχή, γεια σου βασιλάκι, φιλιά! Τα έχουμε ισοπεδώσει όλα, καμία λογική. Κλαίει, κλαίει από τα γέλια. Λοιπόν, μαέστρο, δώσε ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 57. Το 12, βαριόσουνα. Υπάρχει σημειολογία. Δεν ήθελες τι, έτσι σου ήρθε το 12. Εγώ συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις φίλε το πρώτο που έρχεται. Δηλαδή δεν σκέφτομαι αυτό, λέει σημειολογία, αυτό. Το πρώτο που έρχεται δηλαδή, τίποτα. Το 12. Οκ. Okay. Το 12. Το 12 δεν έχει επίθετο. Είναι ο 9-12. 6-9-82 σε 9-12. 6-9-83, λάθος. 83. 6-9-83 σε 9-12. Εσύ που δεν έχεις τίλωνο με τεπώνυμα, θα σε πάρουμε τηλέφωνο. Κερδίζεις την αλμπουμιά. Πάω να δώσω τις παγωτούρες. Τόσο γάτος τελευταία φίλε έχει γίνει πολύ δυσάρεστος. Είχα στον 103 έναν που τον έλεγα, γατούλα την έλεγα έπο. Έπο! Αυτές που σέρνουν, αυτές είναι οι... Έπο λέει από πού, από το όλα πράσινα και κόκκινα και κίτρινα τα βλέπω. Λοιπόν, παγωτά! Αν θέλει ο υπολογιστής που έκλεισε την κατάλληλη στιγμή, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ιάπωνα που μας βοηθάει στην επικοινωνία με τους ακρότες. Ο ένας είναι ο Ραβανός Γιάννης. Που έχει στείλει παγωτά, δεν κάνω καν κλήρωση όπως βλέπεις, τα δίνω έτσι τα παγωτά. Δεν σου ζητάω καν νούμερα. Λοιπόν, όσοι στείλατε σήμερα για παγωτό, κερδίζετε, δεν βγάζω καθόλου. Ραβανός Γιάννης. Είναι ο ένας που έχει στείλει για παγωτό μόνο. Και ο Πολουτζίδης Χαράλαμπος. Και ο Τσακυρίδης ο Δημήτρης. Όσοι γράψατε παγωτό δίπλα έτσι, σας τα δίνω έτσι σήμερα. Χωρίς κλήρωση, χωρίς νούμερα. Το άλμπουμ το δώσαμε για τα παγωτά έτσι. Χήμα, χήμα στο κύμα. Όσοι, το ξαναλέω όμως, όσοι γράψατε παγωτό δίπλα. Εντάξει, γιατί εχθές δεν δώσαμε παγωτά. Θα πάτε εκεί. Στο κορυφαίο άρτο ζαχαροπλαστείο γλύφετε τα δάχτυλά σας με τις παγωτάρες. Ένα κιλό παγωτό στα ζαχαροπλαστεία Νικολαίδη στην Καραολή και Δημητρίου 237. Και απέναντι από τον ΟΕΔ στο Λαγκαδά. Μην ξεχνάτε την ταυτότητα υγεία ζωής. Εκεί και αξονικούς και εξετάσεις και γιατρούς και τα πάντα όλα. Δωρεάν με 66 ευρώ το χρόνο το άτομο. Αλλά και με 99 ευρώ για τα 4 άτομα. Τίποτα, παιδιά, είναι ελάχιστο το ποσό. Και τέλος, και όλα αυτά βέβαια στη Euromedica που είναι νούμερο 1. Όνομα σε αυτό το χώρο το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Χορηγή δεύτερης ώρας ήταν και οι τέντες μόνο από τον Κατουρτζίδη, Γιώργο και Γιάννη Κατουρτζίδης. Τέντα Home. Εκεί θα βρείτε όλα όσα θέλετε. Προλαβαίνω, λέει, να στείλω, λέει, παγωτό. Και εσύ που θα στείλει, σε βάζω μέσα. Εσύ που στείλει τώρα. Λαμπρόπουλος Γιάννης. Και εσύ Λαμπρόπουλε Γιάννη. Είπα, όσοι μου γράψατε παγωτό δίπλα σήμερα. Δεν κάνω κλήρωση καθόλου. Εντάξει. Δεν βάζω έτσι. Λοιπόν. Είπα. Λαδόκολλα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Καταπληκτικά. Δεν χρειάζεται να σου πω τίποτα άλλο. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Να μην ξεχνάτε ένα πράγμα. Ότι το Σάββατο στο Βελίδιο θα μας βραβεύσουν από έναν παγκόσμιο οργανισμό αιμοδοσίας για τις μπουκάλες που μαζέψαμε τα τελευταία χρόνια. Θα σας πω αύριο περισσότερα, με πήρε η Σοφία και μου το είπε, είναι τεράστια η χαρά και η τιμή.
Θα ήθελα να ήσασταν εκεί το Σάββατο το βράδυ στο Βελίδιο. Το ξαναλέω, είναι παγκόσμια αυτή η εκδήλωση. Κάθε χρόνο γίνεται σε διαφορετική χώρα. Φέτος γίνεται στην Ελλάδα και είμαστε τρίτοι σε συλλογή αίματος. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ συγκινητικό. Είναι πάρα πολύ τιμητικό. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Θα ήθελα να ήσασταν όλοι εσείς που αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια που δίνουμε, που κάνουμε τις αιμοδοσίες μας, έχετε έρθει έστω και μία φορά, θα ήθελα να είστε εκεί το βράδυ του Σαββάτου. Για σας είναι το βραβείο, εσείς το κερδίσατε, εμείς απλά επικοινωνούμε, είμαστε το μέσο. Αυτά, τα σφιλώ γλυκά στη Μούρη, θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός, όλα εντάξει, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με, bye. Έρχεται ο Δημήτρη Τορματσόγλου, έρχεται ο Μάριος Ασλαμάς, έρχεται ο Χρήστος Τσαλτίδης, έρχονται να τα κάνουν όλα γιάμπαλο, έρχεται η Τρόικα. Bye. Τι κάνει ρε παιδί μου ο Μποντζόβι ο άνθρωπος. Ρε φίλε να πάμε να τραγουδήσουμε μαζί, να σπάσουμε καμιά χιλιαδίσα πιάτα. Αυτά είναι τραγούδια κυρία. Φίλε έχω να παίξω ξένο, από τότε που η νεκρά θάλασσα ήταν άρρωστη και όπου και θάλασσα πόνη. Γεια σας! Bye. Εδώ είναι τα κεντρικά. Εμείς θα σας τρελάνουμε εκεί κάτω, όχι εσείς εμάς. Να το θυμάστε, ζούμου σου.